συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα του Αριστον Καρκαμά. Στην αρχή πιστεύτηκε ότι ήταν πολύ. Αργότερα όμως θα διαπιστωθεί, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε τη φάση, θα διαπιστωθεί ότι ο τραυματισμός του Σαββίδη είναι σοβαρός. Έσπασαν τρία πλευρά, ενώ θα πρέπει να εκτός κανονικού χώρου και σύμφωνα με την γνωμάτευση του γιατρού θα μείνει εκτός γηπέδων για 6 μήνες. Περαστικά το Γιώργο Σαββίδη. Μείωσε σε 2-1 με ένα πέναλτι το οποίο αποκτήθηκε έντονα. Αλλά ήταν πλέον. Μητριάδης Γοραδιό και τα αποδέσπεκτες του Άρη κρατάει την μπάλα. Της Άρη κρατάει την μπάλα. Στέκεται όρθιος. Καθαρή φάση από τη σύνοπη καθέψη. Να πούμε στην περιοχή και από εκεί πέρα ήταν δύσκολο να κοπεί η προσπάθεια. Εγώ αυτό δεν ήταν. Εγώ το βλέπω δεν ήταν. Γιατί μετράει. Μπατίστα. Από πίσω και εδώ έπεσε εγώ. Και συνέχεια το παιχνίδι μου έπιανε και μου ήσχε. Όχι, δεν ήθελε πέναλτι, έπεσε μόνος του. Ευχαριστώ. Είναι καλό. Ο Πατήκας. Μου χάρισε την παλιά για το Παμέλη. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη γιατί κατέφθει ο κοινός αντιπάλου όπως είναι η ΑΕ που κάτι γνώμη. Ότι αν το 2-0 θα το γραφήσαμε για λίγα λεπτά ακόμη θα ήταν πολύ πιο άνετα. Αλλά από τη στιγμή που είναι μείως το σκορ σε 2-1 έγινε πάρα πολύ επικίνδυνη και στο τέλος μπορώ να πω ότι είχαμε και λίγο τύχη για να κρατήσουμε το σκορ.
και μακριά από τον καλό εαυτό της, η ΑΕΚ παραχώρησε λευκή ισοπαλία το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια στον Αθηναϊκό, που ήταν πολύ καλό και χειροκροτήθηκε δίκαια από τους φιλάθλους. Το σούτι κόντρα, ο Μανολάς από κοντά σώζει την εστία του Σαργκάνης. Αυτό το σούτι Μανολάκη έχουμε κόντρα. Δεν είναι offside ο Μπουτζούκας που βγαίνει στην αντεπίθεση και μπαίνει στην περιοχή. Κάνει και το σούτ εντελώς άστοχο, καλή ευκαιρία για τον Αθηναϊκό. Σφυρίζει για να εκτελεστεί τελικά το φάουλ ο Κόνσκι και μεγάλη επέμβαση από το Σαργκάνη που διατηρεί ανέπαφη το φάουλ του Κόνσκι. Πρέπει να το καταλάβουμε, παιδιά. Ο τερματοφύλακας όσο περνά τα χρόνια τόσο καλύτερο γίνεται. Αυτό που λέμε σαν το παλιό, πρέπει να το πω εγώ, πρέπει να το πω ότι είναι έτσι. Αυτή η θέση, όσο περισσότερα χρόνια παίζεις και έχεις διάθεση και κρατάνε τα πόδια σου, γίνεται πιο εύκολο. Πρέπει να δουλεύεις λίγο περισσότερο από ό,τι δούλευες. Στο φάουλ για τους γηπεδούχους ο Κόνσκι. Ο Μπατίστα δεν κάνει το πλασέ, αποκρούει ο Σαργκάνης και έχουμε κόρνερ. Το γύρισμα του Αναστασίου στο πλάγιο του Μανολάκη. Ο Κόνσκι τελικά θα χάσει την παλιά ο Κόνσκι. Γίνεται το λάθος και βγαίνει στην επίθεση ο Αθηναϊκός με τον Βρίνιο. Την μπάλα, το σούτ που επιχειρεί ο Αναστασίου κόντρα και κόρνερ και οι Γιουβεντούχοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ με το που γίνεται και τελικά με το κόρνερ από τον Βρίνιο. Θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Κασάτη. Λεμόνης προσπαθεί να ελευθερωθεί, ο Τάκης ο Λεμόνης γυρίζει πίσω στο Μαρινάκη ο οποίος θα πέσει. Προσπάθησε να εκβιάσει το πέναλτι ο παίκτης του Λεβαδιακού, ενώ μπορούσε κάλλιστα να κάνει σούτη κάποια πάσα. Το 0-0 παραμένει στο δεύτερο λεπτό. Μπεθυβανίδης. Ένα σούτ, ο Μίνου δεν ευνηδιάστηκε. Έκοψε πολύ ωραία το σούτ του Μπεθυβανίδη. Μαρτινέος θα διώξει μπάλα, φαίνεται τον Οκόλσκι, αφήνει στο Σαβέρσκι το σούτ και ένα πολύ ωραίο γκολ με το αριστερό σούτ του Σαβέρσκι. Σκορπογείται με 1-0. Ξαφνική αντεπίθεση άφησε ο Κόνσκι στον Σαβέρσκι και Λεβαδιακός ΑΕΚ 0-1. Καβαλιέρης. Πολύ ωραία παλιά με στόχο τον Μπεχλιβανίδη. Τρέχει να κλείσει ο Καραγκιοζόπουλος. Μπεχλιβανίδης πέρασε. Πέφτει κάτω μετά την κόντρα που έγινε με τον Σαβέρσκι. Πέσε τελευταίος του Πουλάκης. Πολύ ωραίο το άνοιγμα του Σαβέρσκι στον Κλόβο που χειροκροτείται. Μπατίστα. Πατάει την μπάλα. Συνεχίζει ο Κλόπας. Κάνει το σούτο Μανίκα. Θα κόψει μπάλα στον Μπατίστα και είναι το 2-0 για την ΑΕΚ. Ένα πολύ όμορφο γκολ που ήταν φοβερή η προσπάθεια και οι συνδυασμοί που επιχείρησαν οι παίκτες της ΑΕΚ και ακριβώς στο 35 γίνεται από το πλασέ του Μπατίστα το Λεβαδιακός ΑΕΚ 0-2. Για ακόμα μια φορά στην εντυπωσιακή προσπάθεια ο Κλόπας. Θα στρώσει τον Πατίκα, Πατίκας θα φύγει πολύ δεξιά, θα γυρίσει επάνω στον Κασάπη και ο Μανίκας θα μπλοκάρει. Λεμονής. Γεωργιάδης, Μανολάς, προσπαθεί και ο Πεχλιβανίδης. Πέφτει κάτω ο Πεχλιβανίδης και ο κύριος Κουκουλάκης δίνει έμεσο υπέρ του Λεβαδιακού. Βλέπει την μπάλα ο Σαβέρσκι και μπαίνει μόνος του, βγαίνει ο Μανίκας, τρέχει ο Μπατίστα και απλώς προωθεί την μπάλα. Είναι η επισφράγηση του τριάμβου για την ΑΕΚ, ακριβώς το 87, το 3-0 από τον Ντανιέλ Μπατίστα, όμως η πολύ ωραία προσπάθεια ήταν από τον Σαβέρσκι. Καραγιοζόπουλος ο αρχηγός της ΑΕΚ. Πάντως στις φήμες για προβλήματα που έχει η ΑΕΚ σήμερα πραγματοποιήσατε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Εσύ πού το αποδίδεις? Καταρχήν να διευκρινίσω κάτι, ότι δεν αντιμετωπίζαμε προβλήματα. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση στα λεφτά που νομίζω συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Δεν υπήρξαν τα μεγάλα προβλήματα που βγήκαν στις εφημερίδες. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει να αποδεικνύει ότι παίζει και στο ποδόσφαιρο και να κερδίζει. Τα προηγούμενα μάτς είχαμε μόνο το ένα σκέλος, το ότι παίζαμε σε καλό ποδόσφαιρο. Σήμερα είχαμε και τα δύο και παίξαμε καλά και κέρδισαν. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μας τι ακριβώς συνέβη με το οικονομικό θέμα των παιχνών της ΑΕΚ. Κοιτάξτε, γίνεται ένας πόλεμος σε μένα προσωπικά εδώ και 6-7 μήνες. Συνεχώς και μενόμενος πόλεμος από δυνάμεις που εμείς γνωρίζουμε. Δεν μας ενδιαφέρει και για το καλό της ΑΕΚ δεν λέμε ποιοι είναι. Οι παίκτες της ΑΕΚ ήθελαν να πάρουν από 250.000 ο καθένας και βγήκαν όλες οι εφημερίδες ανεξαιρέτως και γράφανε πρόβλημα οικονομικό στην ΑΕΚ. We'll be right back.
από τον Πανσεραϊκό που απέδειξε ότι θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για κάθε ομάδα στο εφετινό πρωτάθλημα. Ο διαιτητής του αγώνα Τζούτσιας αρνήθηκε από ένα πέναλτι σε κάθε ομάδα. Στο πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ ο Κόνσκι. Χάνει την μπάλα προς τη Μίνο Μίχαλεκ, γυρίζει ο Μπατίστα και έχουμε out, η πρώτη καλή ευκαιρία. Δεύτερο κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Κόνσκι. Ο Μανολάς δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά, την πιάνει ο Γεωργιάδης, στέλνει την μπάλα στο δοκάρι με... Την παλιά του Πετρούνοφ για τον Τσουκάλι. Είναι κοντά του ο Μανολάς, ωραία η προσπίση του Τσουκάλι και έχουμε φάουλ όπως λέει ο διαιτητής. Ήταν ξεκάθαρη η φάση, ο διαιτητής πιστεύω να ήταν κοντά γιατί αμέσως άκουσα το σφύριγμα του. Ήμουν ακριβώς επάνω στη γραμμή όταν έκανε την προσπίση του Μανολά. Οι δύο μέτρα ήμουν τουλάχιστον μέσα. Όταν ο Μανολάς με ενέτρεψε και θα έβγαινα κοντά του με το άλλο φύλακα. Ήταν καθαρή η φάση, ξεκάθαρη και πιστεύω ότι ο διαιτητής κακό την έδωσε τον πέναλτι. 7ο κόρνερ για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Θαμέλης εκτελεστής. Η κεφαλιά από τον Οκόνσκι και out. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. 8ο κόρνερ για την ΑΕΚ. Ο Οκόνσκι εκτελεστής. Κεφαλιά από τον Μπατίστα και out. Εκτελείται φαλτσαριστά ο Μανολάς στην κεφαλιά, μπλοκάρει ο Μίχαλικ. Σαβεύσκι. Θα βρει θαυμάσια από την αριστερή πλευρά των Οκόνσκι. Γίνεται η σέντρα Σαβεύσκι και έχουμε το 1-0 για την ΑΕΚ. Στο 51ο λεπτό του αγώνα. Θαυμάσιος ο συνδυασμός των δύο ξένων παιχτών της Ένωσης. Τελικός παραλήφθης της μπάλας από την σέντρα του Οκόνσκι. Ο Σαβεύσκι και το 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Κωνσταντινίδης πιέζεται και κάνει το λάθος, ο Κόνσκι. Μπατίστα τελικά, θα στρώσει, θα πάσει στο Χριστοδούλου. Χριστοδούλου το σούτ και η μπάλα δοκάρει και ο Μίχαλικ μπλοκάρει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η παλιά από τον Βάσο για τον Γκέκα. Ο Γκέκα στην περιοχή, αντιμέτωπος, κάβει την μπάλα, θα πάσει αμόλις out. Καλή ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Πάτινιος. Η παλιά του για τον Γκέκα θα φάσει, ο Γκέκας μεγάλη ευκαιρία, θα σώσει ο Μίνου προς τη Μίνο, ο Γκέκας επιμένει να δούμε τι θα γίνει και τελικά έχουμε επιθετικό φάουλ, όπως λέει ο κύριος Ντούτσιας. Η παλιά για τον Πάτινιο που θα φύγει και πάλι σε πλεονεκτική θέση, θα κάνει το σούτ ο Μίνου, μπλοκάρει και πάλι. Εμείς είμαστε κοντά της οφαρίας, είμαστε. Μετά το 1-0 παίξαμε πολύ επιθετικά και είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Βρίσκει τον Παπαγιάννου που θα κάνει τη σέντρα. Ο Μπατίστα σε θέση βολή στο σούτο. Μίχαλεκ μπλοκάρει την μπάλα. Και μπορούμε να πούμε και η ΑΕΚ είχε ευκαιρία. Είχε με τον Μπατίστα δύο φορές, αλλά και εμείς είχαμε. Ο Κόνσκι. Για τον Μπατίστα. Ο Μπατίστα θαυμάσια προσποίηση. Καταφέρνει να ξεπεράσει τον αντίπαλό του. Μπαίνει στην περιοχή. Σπρώχνεται από πίσω. Ο διαιτητής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ναι, πάνε στη φάση. Προσπάθησε να πάρω την μπάλα. Τώρα, εάν βρήκα πόδια. Θα το δούμε το βράδυ στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να σου πω δηλαδή 100% αν ήταν 5 ή δεν ήταν. Είμαι πάρα πολύ κοντά στις φάσεις και στις δύο φάσεις. Και ό,τι σου πήρξα νομίζω έκανε το σωστό, το καθήκον μου. Αυτό ήταν για μένα. Η ΑΕΚ στο στάδιο Αλκαζάρ σε βάρος της Λάρισας με 2-1. Η νικήτρια ήταν καλύτερη στην επανάληψη, οπότε και πέτυχε τα δύο τέρματά της. Η Λάρισα είχε βρεθεί από το 23ο λεπτό να προηγείται 1-0, αλλά δεν είχε ουσία στο παιχνίδι της. Ο Καραγκιόζοπουλος. Άλλαξε τον Πατίστα. Η παλιά του Πατίστα και τον Καραγκιόζοπουλο που βγαίνει από πίσω. Δεν αυστά τον Καραγκιόζοπουλο. Βγαίνει ο Μιχάλη με τα πόδια, αποκρούει την μπάλα. Πάντα ο Τσιμπίνης και τον Βασιλόπουλο κοντά. Θα κάνει τη σέντρα του Τσιμπίνης. Καραγκιόζοπουλος με τον Αθανασίου. Το σούτο το Βαλαόρα. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για την ομάδα της Λάρισας στο 23ο λεπτό. Ήταν η σέντρα που έγινε το Τσιμπίνι. Το λάθος στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Βαλαόρας βρήκε την ευκαιρία. Σούτα ρίφλε την μπάλα στα ρίχια στο 23ο λεπτό. Λάρισα ΑΕΚ 1-0. Την ώρα που ξεκινάω να πάω στην μπάλα, ο νούμερο 9 σηκώνει το πόδι ψηλά. Νομίζω ότι η κατανάλωση μου, αν το πόδι έρχεται σε επαφή με το κεφάλι, είναι φάουλ. Έπρεπε ο κύριος Λαούν να στρίξει φάουλ. Κατά την άποψή του, άφησε να συνεχιστεί το παιχνίδι και φάγανε το. Ο Κόνσκι θέλει αυτό το κόνο για την ΑΕΚ. Η κεφαλιά που γίνεται το Μανολά, η μπάλα στα χέρια του κολκίπερ του Μιχαήλ. Στη μονομαχία, Ντακόφσκι, το λάθος γύρισμα, ο Κόρσμι στην περιοχή το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, το 1-1 για την ΑΕΚ, στο 50ο λεπτό. Έγινε το λάθος από τον Πολωνό, τον αμυντικό της Λάρισας, τον Ντακόφσκι, ο Κόνσκι ήταν κοντά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το σουτ αυτό το οποίο επιχείρησε. Λάρισα ΑΕΚ 1-1 στο 50ο λεπτό. Προσπαθεί ο Αγορογιάννης. Κάνει τη σέντρα, η απόκρουση από τον Γεωργιάδη. Προσπαθεί ο Μίνου με τον Αθανασίου, τελικά η μπάλα είναι κόρνερ.
πάντα. Ο Νασιάκο αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του. Νασιάκο μπαίνει στην περιοχή, βγαίνει ο Μίνου, μπλοκάρει την μπάλα μπροστά του Νασιάκο. Τσιμπίνη πάντα είναι μόνο. Μετέφερε τα μυθιστού Τσιμπίνη, απέφυγε το Μανολά, κάνει και το σώδιο Τσιμπίνη στην αγκαλιά του κολλήπερ τσάκ του Μίνου. Πατίστα πάντα κάτω από τη μπάλα. Αφήνει για τον Φαμέλη, σύντρα του Φαμέλη στην πορεία τη μπάλα ο Κούμα. Η μπάλα είναι στα δίχτυα, είναι το 2-1 για την ΑΕΚ, το νεαρό παίκτη τη στον Κούμα. Η ΑΕΚ λοιπόν προηγείται σε βάρο τη Λάρισα με 2-1, 8 λεπτά πριν την λήξη το παιχνίδι. Πάντα πιστεύω στι δυνατότητέ μου. Μπήκα με σκοπό να σκοράρω. Ήμουν αποφασισμένο για όλο. Από την αρχή τη χρονιά είχαμε έχουμε την υποδοχή του 2 μέτρου από τη Λάρισα. Κάνουμε ορισμένα λάθη. Προσωπικά και κάνουμε δικαιολόγια του βαθμού. Ούτε αυτοί δημιουργήσαν κάποια προβλήματα, ούτε είχαν ευκαιρίε, αλλά εμεί είμαστε χειρότεροι. Στο δεύτερο μήχρονο ξεκινήσαμε πιο καλά, πιο σωστά με την Τουρκία. Δεν είχαμε δύο ευκαιρίε. Μετά από ένα μηδέν, αν πετύχει δύο γκολ και είχε ακόμα μία ευκαιρία, δύο, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μνηστήρες υπάρχουν πολλοί. Ο πιο σοβαρός όμως είναι ένας. Μετά το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα. Ο Παναθηναϊκός που κέρδισε δίκαια στη Νέα Φιλαδέλφεια σε ένα παιχνίδι διαφήμιση του ποδοσφαίρου και για τις δύο ομάδες. Σαραβάκος Λούπου. Πολύ ωραία προσπάθειά του. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Προσπαθεί να αποφύγει ένα δεύτερο. Του γίνεται ένα φάουλ. Συνεχίζεται η φάση. Σαραβάκος μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Γυρίζει την μπάλα στην περιοχή και το 1-0. Το 1-0 από τον Κριστόφ Βαζέχα. Ακριβώς στο 8ο λεπτό της συνάντησης ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Σε αυτή την προσπάθεια που έγινε από τα αριστερά με τον Σαραβάκο κέρδισε διακόντρα, μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα και τελικά τελικώς αποδέχτηκε την μπάλα. Ο Κριστόφ Βαζέχα με τον Πολωνό. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Πατήκας. Πατήκας και Σαβίδης. Σαβίδης πάντα. Ο Κόνσκι με την περιοχή, ο Κόνσκι έτοιμος για τον γκολ. Όχι το σούκι, αποκλούει θαυμάσια ο Βάντσικ στο 24ο λεπτό. Γεωργιάδης πιέζεται από το λόγο που μπαίνει στην περιοχή, ανατρέπεται, πέφτει κάτω, τίποτα λέω ότι συνεχίζεται η φάση. Δεν υπήρχε κανένα περίπτωση πέναλτι. Και στην Ιδαγό δηλαδή. Ο Κόνσκι ανοίγεται πολύ ωραία και του περνάει την μπάλα ο Βασιλόπουλος μέσα στην περιοχή. Ο Βασιλόπουλος παίρνει την μπάλα στην περιοχή, Παθήκας, κατ' γκολ. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει 7 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημικρόνου. Σε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια του Βασιλόπουλου έπαιρνε την μπάλα στην περιοχή, εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση των αμυνωμένων ο Παθήκας και ισοφαρίζει το σκορ. Δεν είναι οφσάιντ ο Σαραβάκος, επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, μόνος πρώτου Μίνου πλασάρει και θετικό το διαπόκρουση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Λούπου, Βαζέχα, δεν είναι υπέροχη η προσπάθεια του Βαζέχα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, τίποτα λέει ότι δεν συνεχίζεται η φάση αυτή την προσπάθεια του Βαζέχα. Το ίδιο πάλι δεν υπήρχε περισσότερο. Σαραβάκος πάνω στην μπάλα, θα κάνει το σουτ, κοντράρει η μπάλα και γκολ. Κοντράρει η μπάλα επάνω στα σώματα του τείχους των παιχτών της ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στο 67ο λεπτό παίρνει ξανά το προβάδισμα στο σκορ με τον Δημήτρη Σαραβάκο. Τι να πω, και στα δύο γκολ ο Παναθηναϊκός φάνηκε τυχερός, δεν ξέρω αν έπρεπε να κερδίσει. Εμείς που κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, δεχτήκαμε. Σαραβάκος δεν είναι σε θέση offside ο Σαραβάκος, βγάζει την μπάλα από την περιοχή. Μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Κόκκινη κάρτα τελικά από τον διαιτητή. Ήταν ένα ντέρμπι. Εγώ βέβαια το περίμενα πιο δυνατό και πιο δύσκολο. Πιστεύω ότι πήραμε την νίκη πολύ πιο εύκολα από ό,τι νομίζαμε. Σε ένα ντέρμπι για να κερδίσει πρέπει να έχει τύχη. Εμείς σήμερα δυστυχώς δεν είχαμε τύχη που είχε ο Παναθηναϊκός. Καθαρά τύχη. Μια επιπόλαιη ενέργεια ενός νεαρού παίκτη του Πανιουνίου του Τσανετή που έκανε πέναλτι αψυχολόγητο ανατρέποντας τον Μανολά έδωσε το έναυσμα για τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, από το 25ο λεπτό, τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα για τους παίκτες του Ντούσαν Παγίδιτς. Ο Γρηγορίου είναι ο εκτελεστής αυτού του φάουλ, φαίνεται την μπάλα στην περιοχή, πηδούν πολλοί παίκτες, η κεφαλιά του κόρασε πάνω στο δοκάρι. Βγαίνουν οι παίκτες του Πανιουνίου, λάθος η μπάλα στον Μπατίστα μέσα στην περιοχή, επικίνδυνα πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο διαιτητής, συνεχίζεται η φάση στο 12ο λεπτό. Στο φάουλο ο Κόνσκι για την Ένωση. Έχει την μπάλα στην περιοχή. Πέναλτι, πέναλτι βεβαίως. Ο πέναλτι σε αυτή την προσπάθεια του Μανολά. Τον
παίκτες του Πανιωνίου το είδε ενώ ήταν εκτός θέσεως ο κύριος Μπίκας και χρεώνει το πέναλτι αυτό ακριβώς στο 55ο λεπτό του αγώνα. Από ό,τι τα λόξα, μάλλον δεν είχε τραβήξει ο δικός μου. Δεν ξέρω, θα το δείξει καθαρότερα η τηλεόραση. Πιστεύεις ότι ήταν αδικαιολόγητη αυτή η ενέργεια του συμπαίκτου σου? Κοιτάξτε, στον αγώνα και στον αγώνα μέσα γίνονται και δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες ενέργειες. Είναι μέσα πρόγραμμα γι' αυτό. Όλοι κάνουμε λάθος. Όπως και εσείς, στη δουλειά σας και εγώ στη δουλειά μας και παίχτες εκεί που είναι πιο εύκολα αυτοί να κάνουν λάθος από εσάς και εμάς. Κάποιος παίκτης, δεν ξέρω, τον Παγιονίου, τράβηξε το μανελάο από την πανέλα και τον έριξε κάτω. Ήσασταν εκτός φάσης εκείνη. Όχι, όχι, ήμουν μέσα στη φάση και είχα πολύ καλό κουκουπεδίο. Κοτάκης Καραγκιουζόπουλος απέναντι από τον Παπαδόπουλο και τον γκολ. 1-0 για την ΑΕΚ στο 55ο λεπτό. Ξαναθόπουλος αυτό το φάουλ για τον Παγιονίου. Παίρνει την μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Το σούτ του Κόρας. Έρχεται η μπάλα και έρχεται ο Καραγιάννης. Πέναλτι λέει ο διαιτητής. Πέναλτι σε αυτή την προσπάθεια του Καραγιάννη να αποτρέψει την μπάλα από τα πόδια του Αργυρίου. Ο διαιτητής δίνει πέναλτι. Όλη η ΑΕΚ είναι επάνω στο διαιτητή, τον κύριο Μπίκα. Ο τερματοφύλακάς της, ο Μίνου, κίτρινη κάρτα στο Μίνου, ο αρχηγός της, ο Τάκης ο Καραγκιουζόπουλος, αλλά και όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ θεωρούν αδικαιολόγητη αυτή την ενέργεια του κυρίου Μπίκα. Πιστεύω ότι η απόφαση μου μέσα στο γήπεδο είναι και η δήλωση μου αυτή τη στιγμή. Ό,τι είδα αυτό έδωσα. Νομίζω ότι έκανα ένα φοβερό λάθος που θα το δείτε και στη τηλεόραση. 63 λεπτά παιχνιδιού και ο Κόρας είναι έτοιμος απέναντι από το Μίνου να εκτελέσει αυτό το πέναλτι που τόσο πολύ αμφισβήτησαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Κόρας, η μπάλα out. Δεν ξέρω αν είναι τα δίκαια, αλλά αυτό το χαμένο πέναλτι μας βοήθησε να κερδίσουμε με 3-0 και εύκολα τον Πανιόνιο. Δεν νομίζω ότι ήταν αποφασιστικό το πέναλτι της ΑΕΚ, νομίζω ότι ήταν αποφασιστικό το πέναλτι που χάσαμε εμείς. Μέσα στην περιοχή ο Κλόπας, επικίνδυνα, βγάζει μπάλα στον Μπατίστα και το 2-0. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ντανιέλ Μπατίστα σε συνδυασμό με τον Φρανκ Κλόπα. Η ΑΕΚ στο 65ο λεπτό κάνει το 2-0 σε αυτή την πραγματικά θαυμάσια επιθετική ενέργεια των παικτών της. Χριστοδούλου ανοίγεται πολύ ωραία, ο Μπατίκας έτοιμος για τον γκολ και τον τρίτο γκολ, ναι. Το τρίτο γκολ ακριβώς 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Τζίμις Μπατίκας σημειώνει το 3-0. Χριστοδούλου, βγαίνει μπροστά ο Πατίκας. Μαρκάρεται από τον Φούτα. Πατίκας μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει και το γύρισμα ο Σαβέτσκι, δεν μπορεί. Δημαράκης. Ρόπας, θα γυρίσει ο Ρόπας και είναι κόρνερ τελικά. Αμέλης στον Σαβέτσκι. Σαβέτσκι έχει το Σασινόπουλο, τον αποφεύγει. Έχει κοντά του δύο παίκτες, θα πατήσει ωραία την μπάλα, πολύ έξυπνα στον Καραγιάννη. Μπαίνει ο Καραγιάννης, αποφεύγει τον Λίμα. Και χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Γιοβανίδης, φύγει στον Παπανδρέου. Δεν υποδεικνύεται όψε του Παπανδρέου. Θα γυρίσει πίσω, θα γίνει ένα σούτ από τον Δασιόπουλο. Ο Μίνου δεν θα μπορέσει να μπλοκάρει την μπάλα και τελικά θα την μπλοκάρει με τη δεύτερη προσπάθεια. Καραγιάννης για τον Χριστοδούλου. Καραγιάννης. Χριστοδούλου και πάλι. Χριστοδούλου υποστά τον Αργυρίου. Θα κάνει τη σέντρα. Ο Σαβέρσκι είναι μόνος του εκεί πέρα και κάνει το 1-0. Βγαίνει πάλι μπροστά η ΑΕΚ με τον Κλόπα. Κλόπας βλέπει και δίνει στο Χριστοδούλου. Μόνος του ο Χριστοδούλου περνάει και τον Γιάλεσάκη. Και καθυστερεί και τελικά χάνεται η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κλόπας. Πατίκας ξεπερνάει τον Φούντα, δίνει όμορφα στον Κλόπα. Κλόπας μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το γύρισμα, είναι εκεί ο Χριστοδούλου και το 2-0 για την ΑΕΚ. Ρόπας κάνει μια ωραία προσπάθεια, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει και το γύρισμα. Εκεί είναι ο Παπανδρέου, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει το γκολ. Είναι ο Σαβέρσκι σε θέση γκολ και πλασάρει και κάνει το 3-0. Ήδη έχουν βγει στην δημοσιότητα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Πώς υπάρχει πρόβλημα τεχνικής ηγεσίας? Όχι, δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή όχι. Η έκπληξη έγινε λοιπόν στην
Νέα Φιλαδέλφια από τα Γιάννενα που έπαιξαν ανοιχτά γιατί δεν είχαν τίποτα να χάσουν, ενώ η ΑΕΚ φωνάζει για την διαιτησία του κ. Κάν. Σκέντος. Η σέντρα από τον Σκέντο και η πολύ ωραία απόκρουση από τον Μίνου στην κεφαλιά του Παπα-Νικολάου. Σκέντος. Αποφεύγει ωραία το Χατζικάνη και τη σέντρα η μεγάλη ευκαιρία και η πολύ καλή απόκρουση από τον Μίνου. Βγάζει ωραία για τον Βασιλόπουλο. Η σέντρα από τον Βασιλόπουλο, κεφαλιά του Μπατίστα, out. Το λάθος του Σκούτα, η επέμβαση του Οκόνσκι. Η σέντρα, δεν μπορεί όμως ο Πατίκας. Το σούτ από τον Κλόπα, out. Το φάουλ για την ΑΕΚ, ο Οκόνσκι, βαθιά χτυπημένο για τον Πεπέ. Κάνει αυτό στην κεφαλιά, δεν μπορεί από πολύ κοντά ο Μπατίστα να στείλει την μπάλα στα δίσκια και απομακρύνει ο Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου εκεί καθυστερεί, το λάθος, κλέπει ο Μπατίστα. Υπάρχει χέρι εκεί από τον Γιώτη, διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει όμως πέναλτι, όπως λέει ο κύριος Κάνος. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση πέναλτι από αυτά που είπε ο κύριος Ζητόπουλος. Η μπάλα καθαρά στη φάση προς το τέλος του πρώτου μηχρόνου χτύπησε καθαρά σε παίχτη τον Ιωαννίνο στο στήθος. Ως εκ τούτου δεν μπορούσα εγώ να δώσω πενάλτη. Δεν έγινε καμία φάση πενάλτη και φυσικά τώρα τέτοια από τις αντιδράσεις και των προσφαιριστών και γενικά ότι ο κόσμος δεν τάχει με τη διαιτησία. Ο Σκούτας για τον Παπαϊωάννου και αυτός αμέσως για τον Παπα-Νικολάου. Πάντα ο Παπα-Νικολάου καθυστερεί. Είναι ο Πεπές εκεί, περνάει ο Παπα-Νικολάου, βγάζει την παλιά και ο Παπαϊωάννου κάνει το 1-0 για τα Γιάννενα. Η έκπληξη διαγράφεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ξαναβλέπετε τη φάση. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Παπα-Νικολάου. Αποφεύγει το Πεπέ, κάνει τη σέντρα και ο Παπαϊωάννου από κοντά κάνει το 1-0. Έχω παράδοση στην Νέα Φιλαδέλφεια και είναι η ομάδα που συμπαθώ. Χριστοδούλου. Σκαφτεί παλιά για τον Οκόνσκι. Βγαίνει ο Κόλας και μαζεύει την μπάλα. Ζητούν οι οπαδοί της ΑΕΚ κάτι εκεί στην επέμβαση του Κόλα. Ο κύριος Κάνος σήμερα ήρθε με σκοπό να χάσει ΑΕΚ και το κατόρθωσε. Με σκοπό! Είναι από την ομάδα των ανθρώπων που κατευθύνονται. Ό,τι βλέπω σφυρίζω και πάλι θα συνεχίσω. Ό,τι βλέπω θα σφυρίζω. Ανεξαρτήτως οποιαδήποτε ομάδα είναι. Βλέποντας χρώματα φανέλων και τίποτα άλλο και δεν κατευθύνουμε από κανέναν. Το ένα το κόρνερ της ΑΕΚ ο Κόνσκι. Η κεφαλιά και πάνω στη γραμμή διώχνει την κεφαλιά του Χριστοδούλου ο Σκέντος. Προσπαθεί ο Χριστοδούλου και περνάει ωραία τον Ζωή. Βγάζει και τη σέντρο. Μπατίστα, η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Υπάρχει θέμα προπονητή στην ΑΕΚ μετά το σημερινό αποτέλεσμα. Εσείς ρωτάτε συνέχεια κάθε εβδομάδα αν υπάρχει αυτή η θέμα. Δεν χρειάζεται αυτά να κάνετε. Δεν είδατε εσείς. Βάλτε το βράδυ τα βίντεο να δει ο κύριος Κάνος ότι όταν η μπάλα σταματάει με το χέρι τρεις φορές με την περιοχή υπάρχει πέναλτι. Μα το έκανε μία φορά με τη Λάρισα και είπαμε δεν φταίει. Το έκανε τρεις φορές σήμερα. Ο κύριος Κάνος σήμερα ήρθε με σκοπό να χάσει ΑΕΚ και το κατόρθωσε. Με σκοπό. Είναι από την ομάδα των ανθρώπων που κατευθύνονται. Επισήμως το δηλώνω. Και αν με καλέσει αθλητικός δικαστής, θα με καλέσει πεταλιά και όποιος θέλει. Εκκλημάτισης βάρος ΑΕΚ και το ξέρει. Εάν είναι τίμιος, τουλάχιστον αν είναι τίμιος μετά από τον αγώνα, πρέπει να πάρει τη συνήθεια και απάντηση στον κύριο Γιαννόπουλο, επιτόπου. Και να του πει ότι αυτό που με βάλατε να κάνω δεν το ξανακάνω. Αυτός ήταν ο κύριος Κάνος σήμερα. Θα ήθελα να ξέρω το βράδυ σπίτι σας, κύριε Κάνο, τι θα κάνετε όταν σας δείχνει τηλεόραση τι έγκλημα κάνατε. Τι θα λέτε πλέον. Ότι δεν ξέρατε κανονισμούς, ότι δεν φοράγατε τα γυαλιά σας, τι θα λέγατε. Δύο παιδιά του απόδημου ελληνισμού, ο ομογενής από τη Σοβιετική Ένωση Γιάννης Μιλόπουλος που ντεμπουτάρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ στο εφετινό πρωτάθλημα,
Ο Φρανκ Κλόπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ένας Γιουγκοσλάβος που ξέρει τόσο άψογα να συνδυάζει τεχνική κατάρτιση και απλότητα στις κινήσεις του, ο Γιουγκοσλάβος Τόνι Σαβεύσκι, ήταν η κινητήρη μοχλή της άνετης σημερινής επικράτησης ΣΑΕΚ επί του Ιωνικού. Μια επικράτηση που θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη αν ο διαιτητής Βοριάς δεν έλεγε όχι στην ΑΕΚ σε ένα τουλάχιστον πέναλτι. Σαβεύσκι. Ατομική προσπάθεια του Γιουγκοσλάβου, πάντα Σαβεύσκι πέφτει στο έδαφος υπό την προβολή του Ανδρέα Παπαδόπουλου. Διαμαρτύρονται οι παίκτες και ο Παδίτσα για πέναλτι. Κλόπας. Ατομική προσπάθεια του Κλόπα. Τροφοδοτεί το Μιλόπουλο, αυτό σε καλή θέση θα κάνει το σουτ και πάλι στα δίκτυα. Το 18ο λεπτό, ΑΕΚ Ιωνικός 1-0. Η ωραία ενέργεια του Κλόπα, η παλιά την κατάλληλη στιγμή στο Μιλόπουλο, τέταρτο αυτός με το δοξάκι και ΑΕΚ Ιωνικός 1-0. Κιόλις βρίσκει τον Κωτίδη σε αυτήν την αντεπίθεση του Ιωνικού. Κάνει το σούτο Κωτίδης και ωραία ο Μίνου σε κόρνερ. Σαβεύσκι στο φάουλ. Κεφαλιά του Μανολά, εντυπωσιακά ο Δοξάκης. Καραγκιοζόπουλος. Πατήκας Καραγκιοζόπουλος το 1-2 και πάλι Πατήκας. Ωραία ο Πατήκας, ανατρέπεται το μαντραφλί. Παίζεται λέει ο κύριος Βοριάς. Θα πρέπει να έχει αδικό, ίσως να υπήρξε πέναλτι. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Το πάσιμο από τον Πατήκα, το 1-2 με τον Καραγκιοζόπουλο. Ο Πατήκας εκεί με τον Μανδραβλή πέφτει στο έδαφος. Κάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Σε ένα γήπεδο λίγο πιο κοντά από εδώ, όταν η ομάδα δεν μπορούσε να προχωρήσει, δοθήκανε δύο πέναλτι. Και δεν είναι τυχαίο, διότι και δύο Κυριακές πριν με την Ξάνθη, δύο πέναλτι δοθήκανε πάλι. Αν απαγορεύεται, είναι απαγορευμένος καρπός για την ΑΕΚ το πέναλτι, πολύ καλά κάνουν οι κύριοι του ΣΕΒ και μας φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ πήρα καθαρά την μπάλα από τον Πατήκα. Την άνοιξε, πήρα καθαρά την μπάλα και έπεσε θεαματικά. Βέβαια, έρχονταν να πει ένα συμπέκτημα ο Πορφύρης και ο Πατήκας έπεσε θεαματικά. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι δεν είναι πέναλτι. Και σωστά δεν το έδωσε ο διαιτητής. Το πέναλτι ο διαιτητής θα το δώσει όταν το δει. Όταν πέφτει ο παίχτης για να κερδίσει πέναλτι, χωρίς να γίνεται, δεν μπορεί να δώσει ο διαιτητής πέναλτι. Προωθεί τον Καραγκιοζόπουλος, Πατήκας, απέξουν πάλι το 1-2. Ο Μιλόπουλος ευνοείται από την κόντρα, πλασάρει την τελευταία στιγμή ο Παπαδόπουλος ο Μανώλης. Ο Κόνσκι κάνει τη σέντρα, διώχνει και πάλι ο Παπαδόπουλος και ολοκληρώνει ο Βογιατζής. Καραγιάννης στο πλάγι, ο Κόνσκι αποφεύγει τον Γρίμπιλα, πάντα ο Κόνσκι. Κλείνεται, στριχογυρίζει, πέφτει στο έδαφος. Από τον ψεύτη παίζεται, λέει ο κ. Βοριάς. Η οπτική γωνία που έχω εκείνη τη στιγμή δεν μου δείχνει πέναλτι. Εάν το βράδυ δω πέναλτι, θα μου κάνει κάποιο λάθος. Και ελπίζω να μην είναι σημαντικό. Δηλαδή να μην έχει κρίνει τον αγώνα αυτό το λάθος που έχω κάνει. Παπαϊωάννου. Γυρίζει ο Παπαϊωάννου, ο Μιλόπουλος, ο παίκτης, ο Δοξάκης και το 2-0 με αυτόν τον περίεργο τρόπο. Ο Παπαϊωάννου γύρισε την μπάλα και ο Μιλόπουλος με αυτόν τον περίεργο τρόπο την έστειλε στην αριστερή γωνία του Δοξάκη. ΑΕΚ Ιωνικός 2-0 στο 62. Ωραία η παλιά του Μανδραφλή για τον Καλογερόπουλο. Καλογερόπουλος κάνει το σούτι, μπάλα στο δοκάρι και out. Πάω πια, μοιράστηκαν γκολ και βαθμούς στη Τούμπα. Αλλά αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή στο ντέρμπι των δύο δικεφάλων ήταν η αντίδραση του κόσμου του ΠΑΟΚ για την επικείμενη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του. Are you leaving or are you staying? You must ask it the president. I don't know. Εν δέκατο λεπτό το κόρνερ από το Λεοντιάδη, απευθείας θα διώξει ο Μίνου. Η παλιά για τον Τουρσουνίδη. Η σέντρα του Τουρσουνίδη δεν θα βγει ο Μίνου και θα αποκρούσει έτσι το δώσει. Παίρνει χώρο ο Μητσιμπόνας, εκτελεί και υπέρα στα δίχτυα. 1-0 από το γκολ αυτό του πρώην Λαρισαίου Άσου και νυν του δικεφάλου του Βορρά. Με το γκολ αυτό που ξαναβλέπουμε από το απευθείας χτύπημα φάουλ του Μιτσιμπόνα, ο ΠΑΟΚ προηγείται της ΑΕΚ 1-0 στην Τούμπα. Μακδί που ελίσσεται, μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει τη σέντρα, φεύγει μπαλά το Μίνο και φανιά και άλλο. 43 λεπτό το κόρνερ από τον Κλόπα, θα βγει ο Γκιτσιούτης, το σούτ και ισοφάρισε από τον Μπατίστα. Είναι το 1-1, το κόρνερ
εξαντλείται από τον Κλόπ, ο Γιουτσκίδης θα αποκρούσει, ο Μπατίστα το απευθεία σουτ και το 1-1. Δεν περιμένει την μπάλα και αυτή τη στιγμή, τον διέξε ο τερματοφύλλη, λίγο πλασάρε μέσα, ήταν λίγο θέμα τύχη. Η σέντρα του Σουνίδη από την άλλη πλευρά, ο Αναστασιάδης τρέχει πάλι από την κεφαλιά, Μακδί. Το σου του Μακδί θα περάσει από όλους και η μπάλα out παρά την προβολή του Σκαρτάδου. Κλόπας μπαίνει μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, περνάει και βρίσκεται στο έδαφος. Ο διαιτής θεωρεί ότι είναι θέατρο αυτή η ενέργεια του Κλόπα. Το 21ο λεπτό ο Μακδί σε αυτό το κόρνερ, ο Μίνου θα χάσει την μπάλα και ο Σκαρτάδος θα πλασάρει out. Μακδί κάνει τη σέντρα. Το σούτ αποκρούσε ο Μίνου, δεύτερο πλασέ το Σκαρτάδο και η μπάλα out. Όπως είναι η κατάσταση τώρα, είμαστε πίσω από τον Ολυμπιακό για τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρουμε τι αποτελούν τα κριτήρια. Σίγουρα πήραμε έναν πολύ σημαντικό βαθμό με έναν αντίπαλο το δυνατό ΠΑΟΚ, τον οποίο μου αρέσει το παιχνίδι που παίζει και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Προσπαθεί αλλά δεν καταφέρει να βρει τον Μπατίκα. Ελέγχουν και πάλι παίκτες του Απόλλωνα, η παλιά και τον Καρασαβίδη. Ελέγχει εκεί ο Πεπές που κάνει το λάθος, ο Καρασαβίδης μπαίνει στη φάση και το 1-0 για τον Απόλλωνα. Το ολέθριο λάθος του Πεπέ, ο Καρασαβίδης, ο Άρης παρακολουθούσε τη φάση. Πλάσαρε εύκολα το Μίνου και έκανε το 1-0 για τον Απόλλωνα στο 3ο λεπτό. Ο επιθετικός πρέπει να κυνηγάει πάντα τις φάσεις, άσχετα και αν αυτές δεν μυρίζουν καν γκολ. Έτσι και εγώ υπολόγισα ότι θα τη γυρίσει την μπάλα όπου θες πίσω. Ακολούθησα την μπάλα και κατάφερα να προλάβω τον Μίνου που έκανε έξοδο και να πλασάρω εύκολα. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα, πάντα θα ματήσει. Θα βγάλει τη σέντρα. Θα γίνει η κεφαλιά και ένα έξοχο γκολ από τον Γεωργιάδη. Η μπαλιά που έγινε από τον σταματή, ο Γεωργιάδης αφύλακτος, ισοφάρισε 1-1 για την ΑΕΚ στο 8ο λεπτό. Παρακολουθούσα από την αρχή τη φάση, την είχε πάρει ο Γιάννης Αμιλόπουλος στην μπάλα. Είχα πάρει εγώ θέση από την αρχή, έκανε 2-3 προσποιήσεις, σεντράζει και την κατάλληλη στιγμή πετάστηκα στη φάση και γύρισα την μπάλα μέσα στο δέρμα. Και ήμουν για λίγο τυχερός που πήγε στο γάμα. Κλόπας. Πάντα Κλόπας θα δώσει στον Μπατίστα, Πατίκας. Μπατίστα θα κάνει το σουτ και μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 1ο λεπτό. Γεωργιάδης που κάνει το λάθος, εποφελείται ο Άρης Καρασαβίδης και στην αντεπίθεση πάλι ο Απόλλωνας. Πάντα ο Άρης Καρασαβίδης, το μαρκάρισμα από τον Πεπέ και έχουμε φάουλ. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Πεπέ. Έπαθα εξάρτηση ο ομοπλάτης. Μου βγήκε η ομοπλάτη, ο γιατρός ο κύριος Φόντας Ρούσης μου το ξανάβαλε. Πονούσα βέβαια, αλλά το πάθο μου ήθελα να συνεχίσω το παιχνίδι και συνέχισε. Δεν ήταν αυτό επικίνδυνο για σένα? Μπορεί να ήταν, αλλά μπορεί όπως αποδείχθηκε τελικά να μην ήταν λίγο. Αθανασιάτης. Περνάει πολύ ωραία ο Αθανασιάτης. Θα γίνει το με τον Κάτσεμπαχ μπαλ out. Πάντα Μπατίστα, Πατίκας. Δίνει στον Μπατίστα, σε θέση βολής στον Μπατίστα, θα κάνει το σουτ και με τα πόδια του Γκουρκούνας αποκρούει σε κόρνερ. Γεστοβιτς. Κάνει την παλιά για τον Κάτσεμπαχ. Πέσει δεν δείχνει εγώ τους, ο Κάτσεμπαχ το γυρίζει. Εκεί βρίσκεται τελικά ο Πεπές που απομακρύνει. Βασιλόπουλος στην γρήγορη αυτή εκτέλεση του φάουλ. Θα κάνει τη σέντρα για τον Πατίκα. Ψάχνει αυτός, βρίσκει τον Μπατίστα, σε θέση βολής ο Μπατίστα και έξοχη επέμβαση του Γκουρκούνα σε κόρνερ. Πάντα Μιλόπουλος. Βλέπει ωραία τον Μπατίκα. Θα πέσει αυτός μέσα στην περιοχή. Δεν θα κάνουμε καμία δουλειά. Είμαστε λίγο που έχουμε τελειώσει. Δεν θα θέλατε να αιτιολογήσετε δηλαδή τις αποφάσεις? Όχι, δεν τίποτα. Καμία δουλειά. 38 λεπτό, Σαββέρσκι θα εκτελέσει το φάουλ για την ΑΕΚ. Θα γίνει κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι από αυτή την κεφαλιά του Γεωργιάδη και πάλι Γεωργιάδης και έχουμε φάουλ επιθετικό όπως δείχνει ο κύριος Μπάζος. Πότε μέσα η μπάλα στο και πότε στο δοκάρι, αυτό είναι και θέμα τύχης, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι η δεύτερη φάση που έχει στο δοκάρι πρέπει να είναι κόντρα. Βασιλόπουλος για τον Κούμα. Κάνει ο Κούμα στη σέντρα στο χέρι του, πώς απαλύνει η μπάλα. Δείχνει ο διαιτητής. Δεν
μέσα. Παρόλα αυτά, ο κύριος Γιδόπουλος που σας επισκέφθηκε εδώ, μάλλον φάνηκε να έχει διαφορετική. Υπήρχε κάποια διαφορετική. Κατά την άποψή σας, δεν υπήρχε κανένα πέναλτι. Έχουν τελειώσει, δεν κάνουμε καμία δήλωση. Για τον Ψαρά. Κάνει την μπάλα ο Ψαράς, Πατίκας πιάνει ένα σούτ και είναι το 1-0 για την ομάδα της ΑΕΚ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Πιστεύω το γκολ που έβαλα είχε γίνει ένα λάθος με το αμυντικό και πρόλαβα την μπάλα εγώ και σούταρα κατευθείαν και πήγε μέσα στα δίκτυα. Πιστεύω η ομάδα παίξαμε πολύ καλά σήμερα. Έπρεπε να βάλω πιστεύω κι άλλα 2-3 γκολ. Εκτελείται το φάουλ από τον Αντωνίου. Εκεί ο Παπαδόπουλος δεν προλαβαίνει και ο Μίνου μπλοκάρει την μπάλα. Ο Σαββέρης τελικά είναι ο εκτελεστής. Πιάνει μια σέντρα Μανολάς και πολλά μέτρα out από το ζωτήριο δοκάρι της εστίας του Μίρσου. Η πάσα και βγαίνει τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα της ΑΕΚ με τον Πατίκα. Πατίκας από αριστερά, Πατίκας θα μπει, θα πλασάρει και θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Πατίκας για τον Παπαϊωάννου, η πάσα ωραία για τον Μπατίστα δεξιά και πάλι είναι ο Πατίκας, το σούτ όμως εξουδερώνει ο Μίρτσος. Βαΐτσης, ωραία παλιά για τον Αντωνίου, αυτός κάνει τη σέντρα και ο Μίνου έξοχα. Εκτελέστηκε το φάουλ, τα κουνάκι και ένας μέσα στην μεγάλη περιοχή κάνει το σούτ, ο Μίνου όμως δεν ανησυχεί και μπλοκάρει την μπάλα. Εκτελεί το κόρτερο ο Σαβεύσκι, η σέντρα του Βασιλόπουλου, κόβει τελικά ο Ζερδεβάς. Το σούτ όμως από τον Μανολά, το οριζόντιο δοκάρι της ΑΕΚ, τη χάνει που παρέμβασε του Παπαϊωάννου και σε αντεπίθεση ομάδα της ΑΕΚ με τον Πατίκα. Πατίκας που πήρε την πάση του Παπαϊωάννου, Πατίκας κάνει πλασάρι και ο Μίρτσος τελευταία στιγμή διώχνει σε κόρνερ. Πιάς για τον Ανδριόπουλο, η πάσα για τον Βαΐτσι, Βαΐτσι στο σούτ. Παπαϊωάννου για τον Μπατίστα. Μπατίστα η σέντρα, τελικά ο Σαββίδης είναι μέσα στην περιοχή, πλασάρει και κάνει το 2-0 για την ομάδα της ΑΕΚ στο 37ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Αδράνησαν οι αμυντικοί παίκτες της Παναχαϊκής, ο Σαββίδης βρέθηκε μόνος του, ξεμαρκάριστος από αριστερά, εκμεταλλεύτηκε και πλάσαρε έξοχα το Μίτσο, γράφοντας έτσι το Παναχαϊκή ΑΕΚ 0-2. Κάναμε καλό ποταρικό, ελπίζω να είναι ανάλογη και συνέχεια. Χριστοδούλου και πάλι Μπατίστα. Η σέντρα του Μπατίστα για τον Χριστοδούλου που χάνει μοναδική ευκαιρία να πλασάρει τον Μίρτσο. Πώς αισθάνθηκε σήμερα που έπαιξες? Έτοιμος με τον γκολ, αποφεύγει τον τερματοφύλακα, είναι έτοιμος τον πλασάρι, γυρίζει πίσω. Το σουτ που γίνεται τελικά από τον Σαββίδη, μπάλα out. Χριστοδούλου, πάντα Χριστοδούλου. Χριστοδούλου παίρνει την περιοχή, περνάει όλους όσους βρίσκει μπροστά του και τελευταία στιγμή ο Γιαλεσάκης του παίρνει την μπάλα μέσα από τα πόδια. Ο Κόλσκι βγάζει την μπάλα πλάγια χαρτί. Από την παρέμβαση αυτή του Φούντα και ο διαιτητής, ο κύριος Γιαννόπουλος, ακριβώς 6 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, σημειώνει το πέναλτι. Καραγιοζόπουλος με τον Γιαλεσάκη, το 1-0 για την ΑΕΚ από τον Τάκη Καραγιοζόπουλο. Η ΑΕΚ φώναζε τόσο σκληρό. Σέντρα του Σαββίδη, η κεφαλιά του Φαμέλη, πολύ ωραία απόκρουση από τον Κοφινά και το σουτ που πραγματοποιεί ο Μιλόπουλος, η μπάλα στο ποκάρι και out. Παλιά στο Ρόφα που δεν είναι σε θέση offside. Βγαίνει ο Κοφινάς, ο Ρόπα θα περνάει και το Κοφινά, χάνει τον έλεγχο της μπάλας όμως και κερδίζει μόνο ένα φαουλ, μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Χαραβιακό. Φαμέλης, ωραία πάσα του για τον Παπαγωστούλη, έτοιμος για το 2-0 και την τελευταία στιγμή ο Τασιόπουλος με τη βοήθεια του Γιαλεσάκη την μπάλα κόρνερ. Φαμέλης, πάντα ο Φαμέλης, μέχρι την περιοχή ο Μιλόπουλος, έτοιμος για το 2-0, Γιαλεσάκης απομακρύνει, Καραγιάννης, Μιλόπουλος μέχρι την περιοχή, έτοιμος για το 2-0, το πραγματοποιεί. Τσιαντάκης τώρα για τον Ολυμπιακό. Παλιά του Τσιαντάκης στον Κοφίδη, αυτός στο Σάβιτσεφ. Ο Σάβιτσεφ θα βγάλει μια πολύ ωραία παλιά στο Τσαλουχίδη. Γυρίζει ο Τσαλουχίδης από κοντά. Δεν μπορεί, έρχεται ο Τσιαντάκης και τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Ξαναβλέπουμε την φάση στο 6ο λεπτό της συνάντησης. Θα γυρίσει ο Τσαλουχίδης. Την μπάλα φτάνει στο Τσιαντάκη και αυτό στην καινή εστία δεν δυσκολεύεται να κάνει το ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 στο 6ο λεπτό.
Λεβέσκι στο φάουλ, ο Μανολάς στην κεφαλιά που έχει προωθεί, ο Πατίκας νέα κεφαλιά και η μπάλα out. Κόρνερ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ στο 12ο λεπτό, εκτελεστής ο Κλόπας, με φάλτσο η μπάλα και δυνατό η κεφαλιά και το 1-1 από τον Λάμπρο Γεωργιάδη. Ωραίο το κόρνερ του Κλόπα, η κεφαλιά από τον Γεωργιάδη στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού και το 1-1 στο 12. Και ο Σαβίδης που φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιώργο, τι ακριβώς έγινε? Τι ακριβώς έγινε? Δεν ξέρω το γονάτο μου, δεν ξέρω. Τι έχεις χτυπήσει πολλά, πάρα πολύ. Ναι, δεν μπορώ. Μαυρομάτης, Τσιαντάκης, απευθείας αυτός για τον Εδίδη που έχει προωθηθεί. Ο Νεδίδης κλέβει την μπάλα και από το Μανολά. Έρχεται ο Τσιαντάκης, επικίνδυνη αυτή η κατάσταση για την ΑΕΚ. Αποκρούει ο Μίνου και σώζει την ΑΕΚ η φάση αυτή στο 23. 26 λεπτό, φάουλ για την ΑΕΚ ο Σαβεύσκη. Η κεφαλιά από τον Τσαλουχίδη, ο Βασιλόπουλος προσπαθεί να επαναφέρει. Κλόπας εκεί, μια κόντρα ο Πατίκας. Ο Μπατίστα το σούτ και η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. 31 το λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Ολυμπιακός. 1-1, ο Κόνσκι σε αυτό το φάουλ, ο Ταλικριάδης πέφτει και μπλοκάρει. Η Σαβεύσκη για την ΑΕΚ θα κάνει μια πολύ ωραία παλιά για τον Πατίκα. Ο Πατίκας για τον Μπατίστα. Μπατίστα και πάλι ο Πατίκας, πολύ ωραίο συνδυασμό και ο Ταλικριάδης την τελευταία στιγμή παραχωρεί κόρνερ. Η ομάδα σας πάει πάρα πολύ. Το παιχνίδι να σας πω όλα. Άκουστε με τώρα. Γεωργιάδης καταδιώκεται τον Καραταΐδη, περνάει όμως και το Χριστοδούλο Γεωργιάδης, θα κάνει και τη σέντρα, επικίνδυνα η μπάλα στην άλλη πλευρά ο Μπατίστα. Μπατίστα εκεί και ο Νεντίδης θα διώξει. Ποφίδης, Μαυρομάτης για τον Νεντίδη. Νεντίδης πάντα. Θα κάνει μια παλιά για τον Τσαλουχίδη, το σούτ του Τσαλουχίδη και το 2-1. Η πολύ ωραία παλιά του Νεντίδη στον Τσαλουχίδη. Η άμυνα της ΑΕΚ μάλλον φτιάχτηκε στον ύπνο, θα λέγαμε. Το σούτ του Τσαλουχίδη και ΑΕΚ Ολυμπιακός. 1-2 στο 54. Έγινε αντεπίδεση της ΑΕΚ. Ο Μπατίστα περνάει τον Παχατουρίδη. Πατάει την μπάλα, το σούτ του Κλόπα και η ευκαιρία καθώς ο Ταλικρέατης διώχνει σε κόρνερ. Βασιλόπουλος στον Οκόνσκι. Ωραίο το 1-2 των παιχτών της ΑΕΚ και πάλι ο Βασιλόπουλος για τον Μπατίστα, το σούτ και η μπάλα out. Σαβεύσκι έρχεται ο Τσιαντάκης και διορθώνει. Πάντα Τσιαντάκης θα βγάλει την παλιά για τον Σάβιτσεφ, δεν υπάρχει φυσικά ο Σάιτ. Σάβιτσεφ και Μανολάς, τον πιάνει ο Μανολάς. Είναι η κόκκινη κάρτα ο Στέλιο Μανολάς σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. Και έχουμε λήξη του αγώνα, 5 λεπτά πριν το τέλος του. Είπα τον υπεύθυνο της δύναμης να αδειάσει μέσα σε 5 λεπτά, έχω αποχωρήσει. Στην αρχή ήμουν απεπισμένος επειδή είδα μια κίνηση από τα ΜΑΤ προς τη σκεπασία. Κοντεύει, κινδυνεύει να διακοπεί, κύριε Σπαγκανάκη. Έγινα τώρα, παιδιά, να κάνω δηλώσεις με αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί. Για ποιο λόγο έγιναν αυτά, έπεσε ένα δακρυγόνο, αν δεν κάνουμε λάθος. Έξω από το γήπεδο, έπεσε εκεί στη γωνία. Δεν παρακαλώ, δεν παρακαλώ. Κύριε Σπαγκανάκη, το δακρυγόνο έπεσε εκεί στην εξέδρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στην
ουσιαστική. Τζόγλιο, αν και αγωνιζόταν από το 70 λεπτό με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Πατίκα, πήρε την νίκη από το Φλίαρο Ηρακλή σε ένα παιχνίδι δυσφήμιση του ποδοσφαίρου. Λόπας που κόβει, ο Κόνσκι. Ο Πολωνός Ελίσερ θα κάνει το σουτ, θα διώξει ο Πλίτσι σε κόρνερ. Αναστασιάδης και Γιωβάνοβιτς πάνω στην μπάλα, το σουτ από τον πρώτο, μπλοκάρει υπέροχα ο Μινού. Κλόπας. Δεν περνάει παλιά του. Μπονόβας, Αναστασιάδης και τώρα Δημόπουλος με αντίπαλο τον σταματή. Ο Δημόπουλος που μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ, μπλοκάρει την μπάλα ο Μινού. Πατήκα Σκέβα Καλόπουλος στο έδαφος. Μια ψυμαχία ο κύριος Ιατρόπουλος. Είναι έτοιμος να δείξει μια κάρτα, βγάζει την κόκκινη κάρτα ο κύριος Ιατρόπουλος. Και τη δείχνει στον επιθετικό της ΑΕΚ. Δεν θα δώσεις πίσω από την άδικη που με έπιασα καθόλου και με έβγαλε ο ρητής. Από την άλλη πλευρά για τον Βασιλόπουλο που προλαβαίνει την μπάλα. Η σέντρα του Βασιλόπουλου, η κεφαλιά του ο Κόνσκι και τον γκολ για την ΑΕΚ. Να ξαναδούμε τη φάση, η σέντρα του Βασιλόπουλου από τα δεξιά, η κεφαλιά του ο Κόνσκι και το 1-0 για την ένωση στο 72ο λεπτό. Ο Αναστασιάδης στο φάουλ, καλοκτυπημένο, η κεφαλιά του Μπούρε μόλις out. Με αντίπαλο τον Βασιλόπουλο, ο Μπονόβας προσπαθεί, μπαίνει στην περιοχή, Γιωβάνοβιτς. Ο Ιουγκοσλάβος στον κενόχωρο για τον Νόβα, θα σουτάρει ο τελευταίος, κάνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή να ισοπαρίσει στο 71ο λεπτό. Για τον Δημόπουλο δεν υπάρχει περίπτωση offside, το σουτ του Δημόπουλου, η μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, φάση αυτή στο 26ο λεπτό. Ναι, πιστεύω ότι... 3-0 Δόξα Εορδαϊκός, 3-0 Ιωνικός Εδεσαϊκός, 4-0 Αθηναϊκός Καρδίτσα, 3-0 Ρέθυμνο Πανιώνιος, 1-3 Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, 2-1 και Κυλκυσιακός Λάρισα, 3-2. Η βγάζει από την άλλη πλευρά που βρίσκεται ο Τσίμπος. Τσίμπος βγάζει τη σέντρα, σέντρα σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Να ο Δελγκάντο, Δελγκάντο, πάντα Δελγκάντο. Κεφαλιά του σταματή, προσπάθησε ο σταματής να διώξει την μπάλα, αλλά ξεγελάστηκε, έφυγε προς τα πίσω. Ο Μίνου ήταν εκτός θέσεως και κατέληξε στα δίχτυα. Πήδη στα λαμπρό την μπάλα και πίσω μου βλαστός. Και δεν την βρήκα όσο ήθελα, την βρήκα πολύ ελάχιστα. Ήταν και το βρεγμένο του τέρα και δεν μπορούσε να γυρίσει και μπάλα βγήκε. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Βουλής, είναι στο Δελγκάντο. Δελγκάντο, πάντα Δελγκάντο, μπαίνει προς την περιοχή της ΑΕΚ, τρυφογυρίζει, βρίσκει το Βέρα, Βέρα, το βλαστό και το 2-0. Το 2-0 για τον Όφη στο 27ο λεπτό, ο Δελγκάντο μπήκε στην περιοχή του Όφη, έδωσε στο Βέρα, αυτός τον αμαρκάρει στο βλαστό που ήταν απέναντι στο Μίνου, δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να γράψει το 2-0 στο 27ο λεπτό. Χριστοδούλου, Χριστοδούλου πάντα, μπαίνει στην περιοχή Χριστοδούλου. Χριστοδούλου κάνει και το σουτ, η μπάλα φεύγει out. Δελγκάντο ξεφεύγει από την επιτήρηση των παιχτών της ΑΕΚ. Να ο Μαρινάκης το σουτ και η δύσκολη απόκρουση του Μίνου σε κόρνερ. Να ο Δελγκάντο στο φάουλ. Κεφαλιά από τον Πατεμτζή και το 3-0 για τον Όφη στο 65ο λεπτό. Ένα φάουλ από αριστερά, όπως είδατε αγαπητοί φίλοι του Δελγκάντο. Στην καρδιά της άμυνας πλασαρισμένος ο Πατεμτζής. Με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Ο Βαμβακούλας μπαίνει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Βαμβακούλας βγάζει τη σέντρα. Να ο βλαστός μόνος. Προσπαθεί να κοντρολάρει. Βλαστός σουτάρει. Μπάλα στο δοκάρι. Μπόντα. Μπόντα σουτάρει και ο Μίνου μπλοκάρει την μπάλα. Δίνει για τον Γεωργιάδη. Σουτ του Γεωργιάδη στο κάθετο δοκάρι μπάλα. Σαβεύσκι ελίσσεται. Σαβεύσκι πάντα. Βγάζει τη σέντρα. Απομακρύνει ο Βαμβακούλας με κεφαλιά. Σουτ του Φαμέλη, ο Βαμβακούλας βάζει το χέρι του, οι παίχτες της ΑΕΚ διαμαρτύρονται, ζητούν πέναλτι σε αυτή την φάση. Απόκρουσα την μπάλα με... 1-2 Ξάνθη Ηρακλής 0-0, Ιωνικός Λάρισα 3-0, Άρης Ολυμπιακός 1-1, ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός 1-0, Αθηναϊκός Παναχαϊκή 2-0, Απόλλων Λεβαδιακός 3-0. Και οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν με ελλείψεις και έτσι δεν πρόσφεραν αξιόλογο θέαμα. Πάντως η ΑΕΚ ήταν πιο ουσιαστική και έφτασε δίκαια στην νίκη. Φαμέλης
Βγάζει και τη σέντρα. Δεν βγαίνει ο δάφκος. Δεν μπορεί ο Γεωργιάδης. Το σούτ από τον Μιλόπουλο κόβει ο δάφκος. Το τακουνάκι. Ο Γεωργιάδης και κόβει ο Μιχαλίτσιος. Συνεχίζεται η φάση με το σούτ από τον Κλόπα και το out. Αχριστοδούλου για τον Σαβεύσκη. Σαβεύσκη το μαρκάρει ο Γεωργιάδης. Κρατάει την μπάλα ο Γιουγκοσλάβος. Βγάζει και τη σέντρα. Το σούτ και το πρώτο γκολ της ΑΕΚ από τον Κλόπα στο 28. Ήταν η κοφτή μπαλιά από τον Σαβεύσκη, το πλασέ του Κλόπα και το 1-0 για την ΑΕΚ. Η βαθιά μπαλιά του Γεωργιάδη για τον Ιορδανίδη, βγαίνει και ο Μίνου. Περνάει την μπάλα ο Ιορδανίδης και διώχνει τελικά ο Γεωργιάδης. Πάντα ο Γεωργιάδης, περνάει μπαλιά του για τον Αλεξανδρίδη. Η μεγάλη ευκαιρία για τη δόξα, σώζει ο Μίνου το σούτ του Αλεξανδρίδη. Όταν μια ομάδα σαν και εμάς, όταν μου έχουν ένα ανοίγμα το σκορ, μπορούσαμε να σοφάρισουμε και θα ήταν καθοριστικό πιστεύω. Πάντα Μιλόπουλος. Κόβει την μπάλα πολύ όμορφα στο Σαβεύσκι. Κάνει αυτό στη σέντρα, ζητούν πέναλτι παίχτες της ΑΕΚ. Παίζεται λέει ο κύριος Ανδρέου. Χτύπησε στο χέρι μου, αλλά ήταν κολλημένο πάνω στο στήθος μου. Δεν υπήρχε περίπτωση πέναλτι, ήταν άθελο. Το φάουλ για την ΑΕΚ είναι ο Σαβεύσκι. Η κεφαλιά και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Γεωργιάδη. Ήταν το φάουλ από τον Σαβεύσκι, πολύ ωραία κεφαλιά του Γεωργιάδη και το 2-0 για την ΑΕΚ. Το γκολ όχι επειδή το πέτυχα εγώ. Αλλά ήταν το δεύτερο γκολ, είδαμε όλοι ότι η ομάδα απέδωσε τα αναμενόμενα. Στο φάουλ για την ΑΕΚ ο Σαβεύσκη εκτελεί απευθείας, η μπάλα στο δοκάρι του δάφκου. Σαβεύσκη. Η μπαλιά του στον κενό χώρο για τον Κλόπα. Ωραία η τρίπλα του Κλόπα, η ευκαιρία, το πλασέ και το 3-0 για την ΑΕΚ. Ήταν η μπαλιά του Σαβεύσκη, ωραία ατομική προσπάθεια του Κλόπα και το τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους. Παίρνουμε κάθε παιχνίδι. Χιονάς. Κρατάει την μπάλα, βγάζει και τη σέντρα. Εκεί είναι ο Ιορδανίδης. Η κεφαλιά αποκρούει ο Μίνου. Τελέστηκε το πλάγιο προς τον Προτάσο Παπαϊωάννου. Ο Προτάσος θα κερδίσει την μπάλα και θα μπει στην περιοχή. Η σέντρα από τον Προτάσο στο Μίνου μπλοκάρει σταθερά. Καραταΐδης πίσω στον Παχατουρίδη. Γεμίζει εκείνος εκεί που βγαίνει ο Τσαλουχίδης στην περιοχή. Αναστόπουλος το σου τελικά η μεγάλη επέμβαση από τον Μίνου με τη συμπλήρωση του ένατου λεπτού του αγώνα. Παχατουρίδης γεμίζει. Ο Μαυρομάτης θα περάσει τον Προτάσο στην περιοχή. Κάνει το τσίπημα ο Προτάσος και την προσπάθεια, το σουτ. Ο Μίνου σώζει την ΑΕΚ για δεύτερη φορά και ολοκληρώνει ο Βασιλόπουλος. Μπατίστα στην αντεπίθεση αυτή. Κλείνεται από τον Χριστοδούλου, περνάει όμως, θα κάνει και τη σέντρα. Η κεφαλιά από τον Κλόπα κοντράρει στην πλάτη του Τσαλουκίδη και σώζεται ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά. Αλλά δεν υπήρχε πρόθεση στο χέρι, τελείωσα κουζιά. Εγώ δεν κρύβω, τον έκτυψε στο χέρι, αλλά ήταν τελείωσα κουζιά. Παπαϊωάννου, νέα παρέμβαση για να βρει τον Μπατίστα, που θα ξεφύγει από τον Χριστοδούλου ο Μπατίστα στην περιοχή, να κάνει το σουτ και είναι η μοναδική ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο 22. 32ο λεπτό του αγώνα, εκτελέστηκε το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα όμως δεν απομακρύνει το Σαλουκίδη, δεν μπορεί και ο Προτάσος να κάνει το γυριστό. Χάνεται μια καλή ευκαιρία ίσως για τους ερυθρόλεπτους. Σαβεύσκι προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπατίστα. Τα καταφέρνει, ο Μπατίστα προσποίηση, θα κάνει και το σουτ. Και ο Καλικριάδης θα σώσει τον Ολυμπιακό. Υπά συνεχίζεται σουτ νέο από τον Κλόπα out. Υπάρχει offside, βγαίνει εκεί ο Προτάσοφ, αλλά δεν προλαβαίνει ο Μίνου πιο γρήγορος. Ο Γεωργιάδης θα βγάλει τη σέντρα. Ο Καλικριάδης θα χάσει προς στιγμή την μπάλα, Μπατίστα δεν μπορεί να πάρει το rebound. Και εδώ τι έχουμε τελικά, out λέει ο κύριος Κολοκυθάς. Κοφίδης προσπαθεί να βρει τον Προτάσοφ. Ο Προτάσοφ την προσποίηση, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή. Όχι λέει ο κύριος Κολοκυθάς, δεν υπάρχει παράβαση στο Μανολά. Διώχνω καθαρά την μπάλα, πολύ καθαρά. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να έχουμε και δείξει κανένα δίτσα. Αυτή την εντύπωση έχασα που το έμειναν. Τώρα δείξω, ο τηλεόρας θα δείξει. Τελικά προλαβαίνει. Θα κάνει και την παλιά Τσιαντάκης, ο Λιτεφτσένκο σε θέση βολής. Κάνει την μπάλα Αναστόπουλος, δεν μπορεί να κάνει το σουτ, κοντράρεται από τον Πεπέ. Προτάσοφ θα πλασάρει την μπάλα και καταλήγει out. Ενώ βλέπετε τις διαμαρτυρίες, τις έντονες διαμαρτυρίες των παίκτων της ΑΕΚ προς τον επόπτη, τον κύριο Γιαννάδακη που ελέγχει την περιοχή της ΑΕΚ. Πάνω στην μπάλα είναι ο Προτάσοφ, είναι και ο Παχατουρίδης με τον Κοφίδη. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει τελικά. Ο Προτάσοφ απευθείας σώζει ο Μίνου, θαυμάσια απόκρουση. Κάθε Κυριακή, εσείς και ο παιδός.
Μπατίστα. Παίρνει την περιοχή ο Μπατίστα. Άδειο το τέρμα και είναι γκολ. Είναι το γκολ για την ΑΕΚ παρά την προσπάθεια του Παχατουρίδη από τον Μπατίστα. Με την εκπνοή του αγώνα η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ εδώ στη Ρόδο. Με τον Μπατίστα που έκανε την προσπάθεια, πέρασε και τον Ταλικριάδη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Παχατουρίδη να αποκρούσει. Στο φάουλ ο Σαβεύσκι. Εκτελέστηκε το σούτ από τον Μανολά Μπατίστα και το 1-0. Το 1-0 από τον Στέλιο Μανολά με τη συμπλήρωση του δεύτερου λεπτού του αγώνα. Από το φάουλ του Σαβεύσκη ο Μανολάς έπιασε το σούτ στην πορεία της μπάλας και ο Μπατίστα δεν την βρήκε. Ο Μανολάς είναι ο σκόρερ της ΑΕΚ. Γκουλής θα κάνει τη σέντρα. Πιάνει την κεφάλια ο Κάβουρας και μεγάλη επέμβαση από τον Μίνου στο 5. Άλλαξε την μπάλα με τον Βέρα ο Δελκάδο. Η παρέμβαση του Μίνου πρώτου Κάβουρα. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Βασιλόπουλος και τα καταφέρνει. Η σέντρα του θα περάσει. Ο Τσινός δεν μπορεί. Ο Φαμέλης σε θέση βολής. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Συνεχίζεται η φάση και την μπλοκάρει την μπάλα ο Σιφάκης τελικά. Δελκάδο. Με τον Πατεμτζή άλλαξε ο Δελκάδο. Βέρα στην περιοχή. Πάλι Δελκάδο. Προσπαθεί να βρει διάδρομο για σούτ, τελικά η μπάλα στον Βέρα, το σούτ και τον γκολ. Της ισοφάρισης για τον Όφη από τον Χάιμε Βέρα στο 40. Σε μια φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Δελκάδο άλλαξε με τον Βέρα. Ο Βέρα βρέθηκε σε θέση βολής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μίνου. ΑΕΚ Όφη 1-1. Τέταρτο κόρνερ για την ΑΕΚ με εκτελεστή τον Τόνι Σαβεύσκη. Η κεφαλιά από τον Μανολά, το σούτ από τον Κλόπα και η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα, το 2-1 για την ΑΕΚ στο σούτ του Κλόπα. Η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνιά του Σιφάκη. ΑΕΚ Όφη 2-1 στο 43. Εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ. Η σέντρα από τον Καραγιάννη, κεφαλιά του Μανολά και out. Πλασαριστά ο Σαβεύσκη για τον Καραγιάννη. Κάνει τη σέντρα, Πατήκα στο σούτ και γκολ. 3-1 για την ΑΕΚ. 3-1 με αυτή την προσπάθεια του Πατήκα που έκανε το κοντρόλ, γύρισε το σώμα του και πέτυχε ένα ωραίο γκολ. Πατήκας Καραγκιοζόπουλος, μπαίνει ο Καραγκιοζόπουλος στην περιοχή, θα κάνει και το σούτ και ο Σιφάκης θα μπλοκάρει. Σαβεύσκη αμέσως με μία για τον Μπατίστα, ο Μπατίστα θα μπει στην περιοχή, έχει το κοντρόλ της μπάλας, κάνει το σούτ και ο Σιφάκης σώθει τον Όφη από ένα τέταρτο γκολ. Ζάντζος εκτελεί το κόρνερ για την Ξάνθη, απομακρύνει ο Μπατίστα με κεφαλιά, Μαρτσέλο επιχειρεί το σούτ, Βασιλόπουλος. Μπανιώτης με κεφαλιά επαναφέρει. Η μπάλα διεκδικείται από τον Χάτζη Μωυσιάδη, Μανολάς και Γεωργιάδης κάνουν το φάουλ. Πρώτο λεπτό. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Ουζουνίδη, στον Κεχαγιά, σουτάρει δυνατά, Μίνου δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Έρχεται ο Χάτζη Μωυσιάδης και τον γκολ. Το 1-0 για την Ξάνθη. Πανηγυρίζει έξαλα, ο σκόρερ. Ο Κεχαγιά σούτερε δυνατά, Μίνου δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα. Ήρθε ο Χάτζη Μωυσιάδης, νέα προσπάθεια από τον Μίνου. Άλλαξε την πορεία της μπάλας, δεν μπορούσε να απομακρύνει ο Μανολάς. Το 1-0 για την Ξάνθη. 8 λεπτό Μαρτσέλο μέσα στη μεγάλη περιοχή, το πλασέ και τον γκολ. Ήταν ο Τζάντζος που κέρδισε την μπάλα από τον Φαμέλη, πέρασε για τον Μαρτσέλο. Μαρτσέλο ξέφυγε από τον Μίνου και τον Βασιλόπουλο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα το 2-0 ακριβώς το 8 λεπτό. Η προσπάθεια από τον Κεχαγιά, έρχεται ο Παπαγιάννο, πολύ σκληρό το φάουλ. Τελικά, απλή παρατήρηση από τον διευθυντή του αγώνα, τον κύριο Γιαννόπουλο. Καθώς βλέπετε εδώ. Είναι ο Σαβεύσκη, γυρίζει την μπάλα για τον Κλόπα. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, σουτάρει δυνατά, πέφτει ο Γιωργούσης και μπλοκάρει την μπάλα. Τζάντζος ξεφεύγει με πολύ ωραίο τρόπο από τον Καραγιάννη. Θα σταθεί όρθιος, έρχεται ο Καραγιζόπουλος, καθαρό το κόψιμο, η μπάλα κόρνερ. Ο Καραγιζόπουλος εκτελεί το φάουλ. Κωστέλογλου δεν μπορεί να απομακρύνει, Πατήκα σουτάρει δυνατά, η μπάλα μόλις out. Και δεν λείπουν τα επεισόδια στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φανατικοί οπαδοί της ΑΕΚ, καθώς βλέπετε. Μανολάς για τον Καραγιάννη.
Έρχεται ο Γιωβανούδης, κάνει το φάουλ στον Καραγιάννη και ο Μπανιώτης με πολύ δύναμη στέλνει την μπάλα στην εξέδρα. Είναι το 69ο λεπτό του αγώνα. Θα δει την δεύτερη κίτρινη κάρτα που είναι κόκκινη. Αποβάλλεται η Ξάνθη, θα συνεχίσει με 10 παίκτες. Πρώτη νομίζω ήταν δικαιολογία. Εδεσαϊκός Ιωνικός. 7-5, 3-0 κανονικός αγώνας και παράταση, 4-5 στα πέναλτι. Καρδίτσα Αθηναϊκός, 1-2. Παλιά του για τον Οκόνσκι στην περιοχή. Ο Οκόνσκι θα κάνει το σουτ και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ στο 6. Την παλιά του Μανολά στον Οκόνσκι μέσα στην περιοχή. Εκείνος έκανε πρώτα το κοντρόλ και αμέσως το σουτ για να ανοίξει το σκορ. ΑΕΚ όφη 1-0. Γρήγορα ο Κάβουρας κερδίζει τις κόντρες, ο Πατεμτζής σε καλή θέση, θα κάνει το σούτ, ο Μίνου θα σώσει την ΑΕΚ, δεύτερο σούτ, η μπάλα στο δοκάρι και γκολ. 1-1 από τον Τελκάδο. 1-1 με αυτή την φάση διαρκείας στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Πατεμτζής έκανε το σούτ, ο Μίνου απέκτησε προστιγμένη την μπάλα, νέο σούτ από τον Πατεμτζή πάνω στη γραμμή, η μπάλα στο δοκάρι, ο Τελκάδο παρακολουθούσε τη φάση, έκανε το 1-1 στο 20. Ο Κόνσκι πάντα συγκλίνει και κάνει το σούτ, διώχνει ο Φωσάδα σε κόρνερ. Σέντρα του Γεωργιάδη, δεν θα περάσει. Η μπάλα όμως θα είναι στον Μπατίστα που κάνει την κεφαλιά. Ο Χωσάδα σώζει τον Όφη από ένα δεύτερο γκολ. Για τον Παπαϊωάννου, προσπάθεια να βρει και πάλι τον Σαβεύσκι. Το κοντρόλ με το στήθος στο σούτ και η μπάλα στα δίκτυα. Ένα φοβερό γκολ από τον Τόνι Σαβεύσκι στο 41. Έπαιξε το 1-2 με τον Παπαϊωάννου ο Ιουγκοσλάβος. Έκανε και το κοντρόλ το μακρινό σούτ από την περιοχή και η μπάλα στα δίκτυα. 2-1 για την ΑΕΚ. Ο Κάβουρας θα βγάλει στον Τελκάδο στην περιοχή. Επικίνδυνα τον Τελκάδο το σούτ. Ο Παπαϊάνου κοντράρεται. Τελκάδο επιμένει. Βγάζει τη σέντρα και ο Γεωργιάδης σε κόρνερ. Επικίνδυνη φάση για την ΑΕΚ. Ο Κόνσκι. Σκάβει για τον Μπατίστα που δίνει offside. Κοντρόλ. Ο Μπατίστα πλασάρει και η μπάλα περνάει out. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 54. Μανολάς θα δοκιμάσει το σούτ από μακριά. Και κόρνερ. Μεγάλη επέμβαση από τον Χωσάδα στο 56. Μπατίστα. Θα κάνει τη σέντρα ο Μπατίστα, διώχνει ο Ανδρεανίδης, ανάποδο ψαλίδι και η μπάλα out. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 62. Είναι ο Μανολάς που θα δοκιμάσει το σούτ από την περιοχή. Πέφτει ο Χωσάδας από πρώτη προς τη μήνυ, μπάλα στο δοκάρι και γκολ. Είναι το 3-1 για την ΑΕΚ με αυτό το σούτ του Μανολά. Ο Χωσάδας προσπάθησε, δεν συγκράτησε την μπάλα, αυτή κατέληξε στα δίχτυα αφού πρώτα χτύπησε στο δοκάρι. 3-1. Πατήκας κάνει το πλασέ, αποκρούει ο Χωσάδας, παίρνει ύψος η μπάλα, τη χάνει ο Χωσάδας προς τη μην, Σαβεύσκι το σούτ, αποκρούει ο Πατεμτζής πάνω στη γραμμή και ο Χωσάδας μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Το πρώτο μάτς στο Ηράκλειο ήταν καλό. Σαβεύσκι, έτοιμος ο Γιουγκοσλάβος να παίξει το 1-2 και το παίζει πολύ όμορφα με τον Οκόνσκι, κερδίζει για την κόντρα, πέφτει μέσα στην περιοχή, τίποτα δεν συνεχίζεται η φάση. Ο Κόνσκι στο πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ. Έχει την μπάλα στην περιοχή, βγαίνει ο Καργαμάνης. Ο Μπατίστα όμως τον κερδίζει. Τον κερδίζει και σημειώνει το 1-0 για την ΑΕΚ στο 7ο λεπτό. Σε αυτό το κόρνερ, το πρώτο που χτύπησε ο Κόνσκι, ο Καργαμάνης έχασε τη μάχη στον αέρα από τον Ντανιέλ Μπατίστα και το 1-0 είναι γεγονός. Θα μπορούσε να το αποφύγει αυτό το γκολ. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου. Την τελευταία στιγμή έρχεται στον Οκόνσκι η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Κόνσκι κάνει το σουτ και η μπάλα κοντράρει στο σώμα του αμενωμένου του Άρη και βγαίνει κόρνερ. Θα κάνει τη σέντρα εκεί όπου ο Κόνσκι έτοιμος για το σουτ. Αποφύγει έναν αντιπαλό του, πραγματοποιεί το σουτ του αμάσια σωτήρια ο Καργαμάνης, η μπάλα κόρνερ. Κλόπας, πάντα κλόπας. Βγάζει μια παλιά, δεν είναι σε θέση offside ο Μπατίστα, έτοιμος για το 2-0. Την τελευταία στιγμή απομακρύνουν ο Καργαμάνης και οι συμπαίκτες του σε κόρνερ. Βασιλόπουλος, προωθεί το Βασιλόπουλος, Κλόπας. Κλόπας μέσα στην περιοχή, ο Κλόπας κοντά το κολομητρούσε, θα αμάσια στον Πατήκα. Πατήκας αποφύγει έναν αντιπαλό του, πέφτει κάτω και το πέναλτι. Το πέναλτι που κερδίζει ο Πατήκας από την προσπάθειά του αυτή πάνω στον Τσουρέλα. Ο Πατήκας είχε τον έντεψε, ήταν πέναλτι. Δύο λεπτά πριν τη λήξη του ημικρόνου, Καραγκιοζόπουλος το πέναλτι και το 2-0. Παπαϊωάννου θαυμάσια στον Σαβεύσκι, φεύγει ΑΕΚ επικίνδυνα για ένα τρίτο γκολ. Πατήστα έτοιμος για το 3-0, το πραγματοποιεί όχι μπάλα out. Σαβεύσκι, ο Κόνσκι αποφεύγει τον Τσουρέλα, πολύ επικίνδυνη φάση. Σαβεύσκι έτοιμος για το σούτ, το πραγματοποιεί, χάνει την μπάλα ο Καργαμάνης, έρχεται ο Μπατίστα και κάνει μια μοναδική ευκαιρία για το 3-0. Μπατίστα, 3-2, πολύ όμορφη προσπάθεια για τον Πατήκα. Μόνος έτοιμος για τον κόμμα, θαυμάσια εξαιρετική οσόγια του Καργαμάνη, συνεχίζεται η φάση. Μέσα στην περιοχή πέφτει κάτω, πέναλτι λέει ο διαιτητής. Πέναλτι σε αυτή την προσπάθεια του Κολομητρούση να αποτρέψει τον γκολ, πιάνει την μπάλα με το χέρι. Για δεύτερη φορά απέναντι ο ένας τον άλλον, Καραγκιοζόπουλος και Καρκαμάνης, πάλι νικητής ο Καραγκιοζόπουλος. Η ΑΕΚ επιζητάει τα πολλά γκολ στο σημερινό παιχνίδι.
Πολύ ωραίο ο Πατήκας μέσα στην περιοχή και το σουτ. Νέα εξαιρετική απόκρουση από τον Καρκαμάνι. Γιουκούδης μέσα στην περιοχή. Κάνει και τη σέντρα μόνο στο Ζιόγα. Πραγματοποιεί το σουτ και το γκολ. Το γκολ για τον Άρη από τον Ζιόγα και παρά την προσπάθεια του Καραγκιοζόπουλου να αποτρέψει το γκολ πάνω από την γραμμή. Πατήκας. Ο Κόνσκι. Πολύ όμορφα για τον Σαβέσκι. Θαυμάσια ενέργεια τον παιχνίδι Σάικ. Το σουτ Σαβέσκι και ένα πολύ ωραίο γκολ. Υπόδειγμα για εκείνους οι οποίοι θέλουν να βλέπουν ομαδικό ποδόσφαιρο. Έφτασε η μπάλα στο Σαβεύσκι που χωρίς προβλήματα σούταρε απέναντι στον Καρκαμάνι για να γράψει το 4-1. Σαβεύσκι, άψογη ενέργεια του Σαβεύσκι. Θαυμάσια και η μπάσα του και η μπάλα το δοκάρι. Το δοκάρι από τον Πατήκα. Ιωνικός 5-3, το σκορ της ημέρας. Άρης Ξάνθη 0-0. ΠΑΟΚ Γιάννενα 4-1. Αθηναϊκός ΑΕΚ 1-0. Απόλλων Πανιώνιος 2-2. Εδώ τέμεινα ένα καλό παιχνίδι. Χατζηράπτης. Την παλιά του για τον Δημόπουλο που δεν είναι σε θέση offside. Μεγάλη ευκαιρία. Πλασάρει ο Δημόπουλος και η μπάλα out. Αν είχα τον Τζαλακώστα. Που βγάζει τον Αναστασίου θέση βολής. Νομίζω ότι υπήρχαν... Δημόπουλος μονομαχεί με τον Μπογκ. Υπάρχει τραυματισμός του Πολωνού εδώ. Στο φάουλο ο Κόνσκι για την ΑΕΚ με φάλσο. Ο Μπατίστα την κεφαλιά και ο Σαργκάνης υποχρεώνεται στη σωτήρια επέμβαση στο 23. Καραγκιοζόπουλος, η παλιά του για τον Μανολά. Υπάρχει offside εκεί, λέει ο διαιτητής. Διαφωνεί ο επόπτης. Τελικά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μετράει. Ο Κόνσκι κάνει το κοντρόλ και αμέσως το σουτ του μπλοκάρει ο Σαργκάνης στο 51. Ο Δημόπουλος περνάει στον Τζαλακώστα. Ο Μανολάς είναι κοντά του. Τον ανατρέπει ο Μανολάς, έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Ο διαιτητής Σιρμακέζης λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η φάση αυτή στο 63ο λεπτό. Πιστεύω ότι πρέπει... Τελεστής πρέπει να είναι ο Κόλεφ. Πράγματι από πολύ μακριά. Ο Μίνου θα υποχρεώνεται σε απόκρουση. Ο Δημόπουλος. Θα κάνει τη σέντρα ο Δημόπουλος. Η κεφαλιά από τον Τζαλακώστα και το 1-0 για τον Αθηναϊκό. Ο Δημόπουλος πήρε την μπάλα, ξέφυγε από αριστερά, έκανε τη σέντρα και ο Τζαλακώστας πετάχτηκε για να κάνει το 1-0 στο 83. Αυτή η νίκη... Μετά τον γκολ του Αθηναϊκού βλέπετε την αντίδραση των οπαδών της ΑΕΚ και τα ΜΑΤ προσπαθούν να προστατεύσουν τον εφόπτη. Γίνονται ασπίδα και τα επεισόδια τώρα γενικεύονται αφού τα ΜΑΤ μπαίνουν στο χώρο. Για τη σημερινή νίκη της ομάδας σου... Ο Κόνσκι σε αυτήν την επίθεση για την ΑΕΚ έκανε την παλιά για τον Σαβεύσκι. Σαβεύσκι έχει μπροστά τον Κέντατζή. Κάνει σέντρο ο Γιουγκοσλάβος. Διώχνει ο Μανίκα στο σούτ τον Κόνσκι. Μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για την ΑΕΚ. Ήταν η σέντρα που έγινε τον Σαβεύσκι. Ο Μανίκα έδιωξε προσωρινά την μπάλα η οποία έφτασε στον Κόνσκι που σούταρε και έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στο 7ο λεπτό. Πέτκοφ. Ο Βούλγαρος Πέτρου Λεβαδιακού κάνει την πάσα πολύ ωραία για τον Καβαλιέρη που είχε ξεχαστεί. Καβαλιέρης μέσα στην περιοχή, γυρνάει την μπάλα για τον Πέτκοφ, το σούτ από τον Πέτκοφ, η μπάλα στα δίχτυα, ισοφάρισε το Λεβαδιακό στο 10ο λεπτό. Ήταν η ωραία προσπάθεια του Πέτκοφ, έδωσε την μπάλα στον Καβαλιέρη. Καβαλιέρης και πάλι στον Πέτκοφ που σούταρε και ισοφάρισε. Σαβίδης, Παπαϊωάννου, Σαβίδης και πάλι. Πιο πίσω η μπάλα στον Καρακιοζόπουλο. Καρακιοζόπουλος που θα κάνει το σουτ. Και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Τάκη Καραγκιοζόπουλο. Καραγκιοζόπουλος αρκετά μέτρεξε τη μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού. Έκανε το σουτ. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Το 2-1 για την ΑΕΚ. Τάκη Καραγκιοζόπουλο σκι. Που έδωσε έξυπνα για τον Παπαϊωάννου. Τρέχει όμως ο Μαρτινέος. Ο Παπαϊωάννου κέρδισε την μπάλα. Γεωργιάδης προς την παλιά για τον Σαβεύσκι. Σαβεύσκι σε αυτήν την αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Κάνει σέντρο Σαβεύσκι. Η κεφαλιά και το 3-1 του Σαβίδη. Πολύ ωραία σέντρα από τον Σαβεύσκι, η κεφαλιά του Σαβίδη και το 3-1 για την ΑΕΚ. Μην ο Λεβαδιακός έτρεχε, προσπάθησε. Φυσικά μετά... Κάνει την παλιά για τον Οκόνσκι. Ο Οκόνσκι κέρδισε την μπάλα. Άφησε τον Καραγκιοζόπουλο που δίνει στο Σαβεύσκι. Σαβεύσκι κάνει το γύρισμα Γιουγκοσλάβος, η μπάλα στο δοκάρι. Τρέχει εκεί ο Μπλέτσας, προσπαθεί να απομακρύνει, η μπάλα τελικά είναι κόρνερ. Οκόνσκι. Σουτάρει ο Οκόνσκι, η μπάλα είναι out. Μπλέτσας έκανε το λάθος. Σαβεύσκι τώρα για τον Μπατίστα που γυρνάει πίσω στον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου αμέσως στον Φαμέλη. Φαμέλης για τον Σαβεύσκι πρέπει να είναι στην περιοχή. Το σούτο του Σαβεύσκι. Η μπάλα στο δοκάρι και στην αγκαλιά του Μανίκα.
τελικά. Ήταν δύσκολο γιατί... Ξανασεντράρει ο Γκέκας, η μπάλα δεν φεύγει, το σούτ από τον Πετρούνοφ και τελικά η μπάλα είναι κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, ο Κόνς και εκτελεστής. Στα χέρια του Τσακυρίδη που χάνει την μπάλα και το σούτ του Γεωργιάδη out. Χάβος. Επιμένει ο Πανσεραϊκός. Η σέντρα από τον Χάβος. Στην άλλη πλευρά ο Πάτινιος στην κεφαλιά και η μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό, καθώς δεν μπορεί και ο Στόεφ από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μπαλιά του Οκόνσκι πολύ ωραία στην άλλη πλευρά για τον Σαβίδη. Σαβίδης εκεί με τον Αθανασιάδη. Πέφτει στο έδαφος ο Σαβίδης. Πετρούνοφ. Αλαγκιοζίδη στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Το σούτ Αλαγκιοζίδη θα μπλοκάρει ο Μίνου. Χάβος η μπαλιά του για τον Αλαγκιοζίδη. Βγαίνει και ο Μίνου. Πέφτει στο έδαφος Αλαγκιοζίδης και πέναλτι λέει ο κύριος Φιλιππιάδης. Ο Αλαγκιοζίδης μπήκε στην περιοχή όπως βλέπετε. Απέφυγε το Μίνου. Έπεσε στο έδαφος. Ναι, ήταν σίγουρο. Στο λεπτό στις σέρες και ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό να ανοίξει το σκορ. Ο Στόιτς Κωστόεφ παίρνει φόρα. Εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα. Πανσεραϊκός ΑΕΚ 1-0. Στόεφ με το Μανολά μπροστά του. Πάντα ο Στόεφ κάνει το σουτ. Θα μπλοκάρει ο Μίνου. Ο Σαβίδης στο κόρνερ για την ΑΕΚ, κεφαλιά από τον Μπατίστα και η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Κόνσκι στην εκτέλεση του φάουλ, κεφαλιά από τον Μανολά και η μπάλα στα δίχτυα. Η εκτέλεση φάουλ από τον Οκόνσκι και ο Μανολάς αφύλακτος μέσα από τη μικρή περιοχή κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό. Ντασίλβα για τον Τσουκάλι που φεύγει με τον Μανολά. Προσπαθεί να τον περάσει, θα τον ανατρέψει ο Μανολάς και έχουμε την κόκκινη κάρτα από τον κύριο Κόρτσαρη στο Στέλιο Μανολά. Οι διαμαρτυρίες από πλευράς παικτών της ΑΕΚ για μια φάση που μάλλον δεν έδειχνε ότι θα οδηγήσει στην αποβολή του Στέλιου Μανολά. Μια μάλλον υπερβολική απόφαση από τον κύριο Κόρτσαρη λοιπόν και η ΑΕΚ για 53 περίπου λεπτά θα αγωνιστεί χωρίς τον Στέλιο Μανολά. Νομίζω ότι... Θα γίνει τελικά η κόντρα πάνω στον Παπαϊωάννου. Βγαίνει ο Τσιμπίνης, η μπάλα στο δοκάρι. Κυριακούλης για τον Παπαντονίου. Έρχεται και ο Σαβεύσκι, κλέβει την μπάλα ο Σαβεύσκι. Περνάει και τον Κυριακούλη και το 2-0 για την ΑΕΚ. Το τραγικό λάθος από τον Παπαντονίου. Ο Σαβεύσκι έκλεψε την μπάλα και έκανε το 2-0 στο 51. Σαβεύσκι στην εκτέλεση του φάουλ και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Μια πολύ έξυπνη εκτέλεση φάουλ από τον Σαβεύσκι, έπιασε στον ύπνο τον Κυριακούλη και έκανε το 3-0 για την ΑΕΚ στο 57. Γεωργιάδης και πάλι για τον Σαβεύσκι που μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή. Γεωργιάδης θα κάνει μια σέντρα, η μπάλα φτάνει στον Μπατίστα. Κοντράρεται η μπάλα και 4-0 με αυτό το αυτογκόλ από τον Ασιάκο. Το δυνατό σουτ από τον Μπατίστα, η μπάλα κοντράρισε στα πόδια των αμυντικών της Λάρισας και από τον Ασιάκο κατέληξε στα δίχτυα του Κυριακούλη. Ο Κόνσκι πάντα που περνάει από τον Ντανκόφσκι. Έχουμε φάουλ από τον Βούλγαρο και κόκκινη κάρτα στο Ντανκόφσκι σε μια φάση καρμπών με αυτή του Μανολά. Σαβεύσκι που κάνει την παλιά για τον Γεωργιάδη. Θα προλάβει αυτός, θα κάνει και το γύρισμα. Σαβίδης και 5-0 για την ΑΕΚ από αυτή την έξοχη σέντρα του Γεωργιάδη και το όμορφο πλασέ του Σαβίδη. Παπαντονίου για τον Βαλαόρα. Μέσα στην περιοχή αυτός θα κάνει το γύρισμα. Η μπάλα στον Καραπιάλη, θα κάνει το πλασέ και το αυτογκόλ από τον Βασιλόπουλο. Το πλασέ από τον Καραπιάλη και ο Βασιλόπουλος στην προσπάθειά του να αποκρούσει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ. Γιάννης πολύ γρήγορα στην αντεπίδεση Λάρισα και τώρα Πέτκοφ. Μπαίνει στην περιοχή τετατέτ με τον Οικονομόπουλο ο Πέτκοφ. Πάντα ο Βούλγαρος σουτάρει και κάνει το 5-2. Πολύ ωραίος ο ελιγμός του Βούλγαρου Πέτκοφ που απέφυγε τον Οικονομόπουλο και μείωσε σε 5-2 στο 75. Κοιτάξτε, σκουπό μου. Η σέντρα που γίνεται από Βαϊάνο, η κεφαλιά και πάνω στη γραμμή ο Καπουράνης στην κεφαλιά του Γεωργιάδη. Η ΑΕΚ προσπαθεί από την δεξιά πλευρά. Πολύ ωραία ο Μπατίστα. Αφήνει στο Παπαϊωάννου. Το σούτ του Παπαϊωάννου και η μπάλα λίγο out. Γεωργιάδης, έτοιμος ο Γεωργιάδης για τη σέντρα. Την πραγματοποιεί μέσα στην περιοχή. Επικίνδυνα επέκταση ΑΕΚ. Σαβίδης έτοιμος για το goal. Ναι, 1-0 για την ΑΕΚ. 1-0 στο 21ο λεπτό σε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια.
χρησιμοποιήθηκε από τον Γεωργιάδη. Η μπάλα έδεσε στον Σαββίδη που όμορφα κοντρόλαρε και πλάσαρε τον Παπαδόπουλο ακριβώς το 21ο λεπτό. Όμορφα ο Φαμίλης, πολύ ωραία η ενέργεια του μέσου της ΑΕΚ. Πραγματοποιήθηκε τη σέντρα, μόνος του με τον γκολ. Ο Μπατίστα η μπάλα στο δοκάρι και out. Μίχος. Βγάζει μια πολύ ωραία παλιά για τον Λέαντρο. Πλασάρι θαυμάσια ο Βραζιλιάνος και η πρώτη ευκαιρία για τον Πανιόνιο στο 40ο λεπτό. Έτοιμος για τη σέντρα ο Καμπουράνης. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Δύο παίχτες ΑΕΚ πάνω του. Κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Λαγωνικάκη και εξαιρετική η προσπάθεια του Μίνου. Παίρνει την μπάλα ο Πατίκας. Προσπαθεί, μπαίνει στην περιοχή, πέφτει κάτω και ο διαιτητής δίνει το πέναλτι σε αυτή την ενέργεια του Κουτρόπουλου πάνω στον Πατίκα. Έκανε μια πίστα στην εκτέλεση του πέναλτι. Ευκαιρία για την ΑΕΚ το 2-0. Πολύ όμορφη απόκρουση από τον Θεολόγιο Παπαδόπουλο. Θεολόγιο και τη σέντρα. Σαββίδης, όμορφα στο Μιλόπουλο. Ναι, εξαιρετική προσπάθεια από τον Θεολόγιο Παπαδόπουλο. Σαββίδης στην εκτέλεση. Η κεφαλιά που γίνεται και πάνω στη γραμμή από τον Γεωργιάδη ο Καπουράνης. Έτσι, 28 λεπτό, Σαββέφσκι εκτελεί ένα φάουλ, μια δυνατή κεφαλιά και στο δοκάρι μπάλα. Ο Γκάρντε και Σκέντος. Σκέντος έχει το οπτικό πεδίο, κάνει τη σέντρα, γίνεται εκεί μια κεφαλιά από τον Γιώτη, η μπάλα φεύγει out. Εκτελείται από τον Ουγκάρντε μέσα στη μεγάλη περιοχή, ένα ανάποδο σουτ από τον Λάπα, η μπάλα φεύγει λίγα μέτρα out. Ουγκάρντε στον Δόνι, ο Καραγιάννης κοντά του. Πιο γρήγορος ο Δόνις, μια ανατροπή από τον Καραγιάννη. Πάει κοντά ο κύριος Μητιούρης. Να δούμε τι θα υποδείξει μετά τις διαμαρτυρίες των παικτών των Ιωαννίνων. Οπωσδήποτε δείχνει φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή. Πατίκας που θα ανοίξει για τον Σαββέφσκι, ενώ παρακολουθείται από τον Ζιάκα. Ο κύριος Μητιούρης θα υποδείξει out. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ, πέφτει μέσα στη μεγάλη περιοχή και πέναλτι. 54 λεπτό Βαν Βάικ και Μίνου. Βαν Βάικ και κάνει το 1-0 κάτω από τις επιθυμίες των οπαδών των Ιωαννίνων. Δόνις με τον Καραγιάννη που μονομαχούν. Ο Δόνις πιο γρήγορος, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Βάιο Καραγιάννη. Ξεφεύγει στο σπριντ με ένα πολύ καλό διασχελισμό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή δυνατό το σουτ, δεύτερο σουτ του Σκούτα, η μπάλα φεύγει out. 68 λεπτό, Σαββέφσκι εκτελεί ένα φάουλ. Πρώτη κεφαλιά του Μπατίστα, δεύτερη κεφαλιά από τον Φαμέλη. Η μπάλα θα φύγει out. Μπατίστα που θα γυρίσει, ακάλυπτος εκεί και το 1-1. Ο Μπατίστα έβγαλε τη σέντρα, ο Πατίκας πετάχθηκε και με καρφωτή κεφαλιά. Ακάλυπτος έκανε το 1-1 για την ΑΕΚ. Το 10ο λεπτό φαουλ για την ΑΕΚ με τον Σαββέφσκι. Κεφαλιά από τον Γεωργιάδη και η μπάλα out. Μπαλιά του Γρίμπιλα για τον Καλογερόπουλο. Σε καλή θέση αυτός κάνει το σουτ και η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό στο 16. Πάντα ο Γρίμπιλας πάνω στον Πεπέ. Η μπάλα τελικά στρώνεται στον Τσιόλι. Το σουτ κοντράρει μπάλα. Η φάση δεν τελειώνει. Γρίμπιλας στο χέρι του Βασιλόπουλου και πέναλτι. Πολύ σωστή υπόδειξη του κυρίου Μπίκα. Ο Στέλιος Βογιατζής απέναντι στο Μίνου λοιπόν για την εκτέλεση αυτού του πέναλτι και η μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ, Ιωνικός ΑΕΚ, 1-0 στο 27. Πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ. Σεύσκι με τον Ξανθόπουλο, προσπαθεί ο Γιουγκοσλάβος και κόρνερ. Και έχουμε εκεί κάποιες αψημαχίες, βγήκε και ο Δοξάκης από τα κολπόστ. Πέφτουν αντικείμενα βροχή από τον χώρο της εξέδρας που είναι ο παδί της ΑΕΚ πίσω από το τέρμα του Δοξάκη. 31 λεπτό Σαββέφσκι στο φάουλ με δύναμη και εντυπωσιακά ο Δοξάκης, ο Σαββίδης κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στη συνέχεια. Σαββίδης για τον Σαββέφσκι, το σούτ από τον Σαββέφσκι και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Σαββίδης τροφοδότησε τον Σαββέφσκι, αυτός βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, έκανε το σούτ, ο Δοξάκης δεν μπόρεσε να αντιδράσει και η Ιωνικός ΑΕΚ 1-1 στο 44. Ματίκας. Πατίκας για τον Μπατίστα, δεν υπάρχει offside, το σούτ από τον Μπατίστα και η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πατίκας, πάντα ο Πατίκας κάνει το σούτ και η μπάλα out. 84ο λεπτό, ο Βογιατζής στο φάουλ, με φάλτσο για τον Τσιόλι το σούτ και χάνεται η ευκαιρία για τον Ιωνικό. Πατίκας κοντά τον Μητσιμπόνας, Πατίκας μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα. Παπαϊωάννου, Μπατίστα θα κάνει το σούτ, μπαλά out.
Λαγωνίδης πιο μακριά. Κοιτάει μπάλα από τον Σταματή και βγαίνει ο Μακρύς στην επίθεση. Αποφεύγει ένα αντιπαλό του. Στην κίτρινη κάρτα στον Καραγιάννη. Πρέπει να φάει το μήνυμα ή έχετε διαφορά. Στην περιοχή. Πατήκα σε επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Την τελευταία στιγμή έρχεται ο Μήτογλου και το πετάει την μπάλα κόρνερ. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ στα 22 λεπτά παιχνιδιού. Ο Σαββίδης το εκτελεί. Η κεφαλιά που γίνεται και δύσκολα αποκρούει ο Βιτσίδης σε κόρνερ. Θα βρέθηκε στο φάουλ για την ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Εκεί όπως Σαββίδης μια πολύ καλή ευκαιρία. Αλλάζει την μπάλα μέσα στο φάουλ. Μαγδί μέσα στην περιοχή κάνει το σούτ επικίνδυνα στην πορεία της μπάλας. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Σκαρτάδο. Σαβεύσκι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο κόρνερ. Η κεφαλιά που γίνεται από το Βεβέ, η δεύτερη κεφαλιά πάνω στη γραμμή από Φρούν, η του ΠΑΟΚ με τον Μιτσιμπόνα. Βασιλόπουλος, η σέντρα του Βασιλόπουλου μέσα στην περιοχή, πολύ πέφτει στην μπάλα, σταματήσει το σουτ και το 1-0 για την ΑΕΚ από στη θέση offside όμως ο Σταματής. Έγκαιρο ο επόμενος γραμμών έχει υποδείξει τον παίκτη της ΑΕΚ σε θέση offside, τον goal δεν μετράει. Μαγδί πάντα, καθυστερεί ο Αιγύπτιος, προσπαθεί και περνάει μια βαλιά κατά του Τουρσουνίδη μέσα στην περιοχή του Τουρσουνίδη σε επικίνδυνα, κάνει το σουτ την μπάλα κόρνερ. 57ο λεπτό, το ένα το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, εκτελεσμένο από τον Μαγδί, η μπάλα στην περιοχή επικίνδυνα. Η μπάλα στο δοκάρι, μια πολύ καλή ευκαιρία και στην επαναφορά της μπάλας ο Χασάν κάνει μια πολύ καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Σαββίδης στο φάουλ για την ΑΕΚ, έρχεται την μπάλα στην περιοχή επικίνδυνα, Σαββίδης την πρώτη κεφαλιά, το σουτ που πάει να κάνει ο Πατήκας κάνει μια καλή ευκαιρία για ΑΕΚ. 66ο λεπτό, Σαββίδης, η κεφαλιά του Πατήκα μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Σαβέρσκι στο φάουλ για την ΑΕΚ. Μέσα στην περιοχή επικίνδυνα Γεργιάδης η κεφαλιά out. Μαγδί. Κόφτη κάτω από, από το μαρκάρισμα του Καραγιάννη. Δεύτερη κίτρινη βέβαια και η κόκκινη κάρτα για τον Καραγιάννη. Θέλαμε και έτσι. Βασιλόπουλος. Ψάχνει τον Μπατίστα. Κάνει την κεφαλιά ο Μπατίστα, Σαββίδης. Γυριστό σουτ και πάλι για τον Μπατίστα. Μπαίνει στη φάση ο Φαμέλης. Υπάρχει φάουλ, λέει ο ιτής, ο κύριος Μπίκας. Η παλιά του Αθανασιάδη για τον Καρασαβίδη. Δεν υπάρχει offside, λέει ο επόπτης. Ο Καρασαβίδης πλασάρει ο Μίνου. Και τελικά τι έχουμε, έχουμε πέναλτι, όπως λέει ο κύριος Μπίκας. Θεωρεί ότι υπάρχει παράβαση στην προσπάθεια του Μίνου. Εκτελεί ο Καρασαβίδης το πέναλτι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Απόλλωνα στο 7. Κλόπας πάντα. Η παλιά του δεν θα περάσει, αλλά είναι σε καλή θέση ο Φαμέλης που κάνει το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι, Μπατίστα. Μεγάλη ευκαιρία ο Κουρκούνας θα σώσει τον Απόλλωνα στο 18. Γι' αυτό βίτ που καθυστερεί. Ανοίγει στον Καρασαβίδη θαυμάσια, μπαίνει στην περιοχή, ο Μίνου θα σώσει την ΑΕΚ αυτή τη φάση στο 24. Σταματής πάντα για τον Μπατίστα. Μπατίστα στην περιοχή θαυμάσια, θα κάνει και το σουτ και η σοφάριση για την ΑΕΚ στο 28. Πολύ όμορφο το γκολ του Μπατίστα που πήρε την παλιά από τον Σταματή. Έκανε το κοντρόλ και με ένα δυνατό δεξί σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδραση του στον Κουρκούνα. Απόλλωνα 1-1. Θαυμάσια ο Μπατίστα ελίσσεται και περνάει στον Κλόπα από τα αριστερά. Κλόπας που γλιστράει, μένει ορθιός τελικά. Ο Κλόπας ξεφεύγει από τον Μαγκιόρο. Κλόπας γυρίζει την μπάλα και τον κόλλα από τον Φαμέλη. Στο 2-1 για την ΑΕΚ, στο 45. Με την εκπνοή του ημιχρόνου, ο Κλόπας στην ατομική προσπάθεια κατάφερε να μείνει όρθιος. Έκανε την παλιά και ο Φαμέλης μέσα από τη μικρή περιοχή έκανε το 2-1 για την ΑΕΚ. Πάτησε για τον Μπατίστα. Σκάβει την μπάλα για τον Σαββίδη θαυμάσια. Στην περιοχή ο Σαββίδης κάνει το κοντρόλ. Το γέμισμα, Φαμέλης και το 3-1. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός των παικτών της ΑΕΚ. Η παλιά του Μπατίστα για τον Σαββίδη, εκείνος για τον Φαμέλη. Ο Φαμέλης κανένα περιθώριο αντίδραση στο 49 για 3-1. Εκεί που πεζόταν το παιχνίδι, ξαφνικά ο κύριος Μπίκας έβγαλε την κόκκινη κάρτα στον παίκτη του Απόλλωνα, τον Γεύτοβιτς. Στην παλιά με στόχο ήταν Αθανασιάδη που μπαίνει στην περιοχή, πιέζεται. Ο Αθανασιάδης πλασάρει και πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ ο Αθανασιάδης. Παρά την πίεση του Κούτουλα, ο Αθανασιάδης μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ. Πλάσαρε και τον Μίνου και κάνει το 2-3 στο 56. Φάουλ για την ΑΕΚ σε καλό σημείο, εκτελεστής ο Σαββεύσκι και η μπάλα στο δοκάρι. Έρχεται ο Φαμέλης και δεν μπορεί να τη στείλει στα δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 59. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Τελικά βγάζει την παλιά για τον Κούτουλα θαυμάσια. Κούτουλα στη σέντρα, ο Μπατίστα φύλακτος και φαλιά η μπάλα στο δοκάρι. Τρίτο δοκάρι για την ΑΕΚ μέσα σε λίγα λεπτά. Ωραίο το γύρισμα του Μιλόπουλου για τον Σαββεύσκι που μπαίνει στην περιοχή ο Γιουγκοσλάβος. Πέφτει κάτω και λέει πέναλτι ο κύριος Μπίκας. Στο πέναλτι για την ΑΕΚ ο Σταματής που εκτελεί και στέλνει την μπάλα out.
Δεν υπάρχει offside στην παλιά του Σαββίδη για τον Τσαβεύσκι. Τσαβεύσκι στην περιοχή τέτα-τέτ. Σιγουρεύει τον γκολ με το να δώσει στο Μιλόπουλο και έκανε το 4-2, η φάση στο 87. Βγήκε ο Σαββίδη από την παλιά του Σαββίδη. Ο Σαββίδη που σιγούρευσε τον γκολ, ο Μιλόπουλος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 4-2. Φαμέλης, θαυμάσια Φαμέλης, έχει χώρο. Σκάβει στον Μπατίστα, στον Σαββίδη, συγγνώμη, και ο Σαββίδη μέσα σε αποθέωση θα κάνει το 5-2 για την ΑΕΚ. Ο συνδυασμός του Σαββίδη με τον Φαμέλη. Ο Φαμέλης έσκασε την μπάλα για τον Ιουγκοσλάβο που πετυχαίνει ένα προσωπικό γκολ και αυτό με την εκπνοή του. Τα αποτελέσματα. Στο φάουλ για την Παναχαϊκή είναι ο Ανδριόπουλος. Φαλσαριστά περνάει μπάλα από το Βαϊτσί. Γκένα στο μακρινό σουτ. Πέφτει ο Μίνου, χάνει την μπάλα και το γκολ για την Παναχαϊκή. Ήταν λοιπόν το μακρινό σουτ από τον Γκένα που ευνηδίασε το Μίνου για να γίνει το 0-1 στο 19. Η παλιά του σταματή για τον Σαββίδη. Πέρασε ο Γκίκος Λάβος, έπεσε κάτω. Τίποτα λέει ο κύριος Αδαμόπουλος από το μαρκάρισμα του ψαρά στον Σαββίδη. Σαββίδης. Κρατάει την μπάλα ο Σαββίδης. Έβγαλε και στον Μπατίστα. Το σουτ του Μπατίστα, η μπάλα στο δοκάρι. Μιλόπουλος από κοντά, η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Λασαριστά το φάουλ για τον Μανολά, το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Το 1-1 για την ΑΕΚ στο 40 λεπτό. Ήταν λοιπόν το δυνατό σιρτό σουτ του Μανολά που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να γίνει το 1-1. Στο κόρνερ ο Σαββίδη, ο Μιλόπουλος, το σουτ, εκπληκτική απόμνουση από τον Μίρτσο. Αντωνίου για τον Ότιτζη που είναι μαρκάριστος. Τώρα τρέχει ο Μανολάς, μπαίνει ο Ότιτζη, ευκαιρία, το πλασέ και η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για την Παναχαϊκή. Σαββίδη, πολύ ωραία η προσποίησή του, κρατάει την μπάλα. Μπατίστα τώρα, αμέσως το σουτ, γκολ, το 2-1 για την ΑΕΚ. Ήταν η πολύ ωραία παλιά του Σαββίδη για το ακόμη πιο ωραίο σουτ από τον Μπατίστα για να γίνει το 2-1. Μιλόπουλος, η κόντρα ωφελεί τον Σαββίδη, κάνει αυτό το σουτ, η κόντρα και το 3-1 για την ΑΕΚ. Ο Γιώργος Σαββίδης ήταν ο εκτελεστής αυτή τη φορά για την ΑΕΚ που έκανε το 3-1. Έχασε την μπάλα ο Χατζής από τον Ανδριόπουλο. Για να δούμε, ο Ανδριόπουλος μπαίνει στην περιοχή για τον Ότιτζη, θα δώσει την παλιά και το 3-2 για την Παναχαϊκή. Ήταν η πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ανδριόπουλο, η ωραία παλιά για τον Ότιτζη και το 3-2. Σαββίδης, αμαρκάριστος ο Χατζής. Καθυστερεί, κάνει τη σέντρα. Μπατίστα δεν μπόρεσε ούτε και ο Μιλόπουλος, η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Στους οπαδούς της ΑΕΚ βλέπουμε το συνόμα προχέρι που προοριζόταν για τον Ταλικριάδη ή τον Καραταΐδη που εκείνη την ώρα πήγαιναν παράλληλα και δίπλα από τον Μπάγκεβιτς. Ο Γιουγκοσλάβος τεχνικός μεταφέρθηκε εσπεσμένα στα αποδυτήρια όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα από την αποχώρηση του Μπάγκεβιτς που εμόφυρτος μεταφέρεται στο ιατρείο του Σταδίου Καραϊσκάκη για να του παρασχεθούν, όπως είπαμε, οι πρώτες βοήθειες. Τσιαντάκης. Αποφεύγει ωραία τον Καραγιάννη και δίνει στον Καραταΐδη. Έρχεται ο Γεωργιάδης και κερδίζει. Γεωργιάδης που θα κάνει τελικά το λάθος. Σάβιτσεφ. Καραταΐδης, η μπάλα στο χέρι του Καραγιωζόπουλου και έχουμε πέναλτι. Ο Λέγκ Προτάσοφ στην εκτέλεση του πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Και το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους στο 14. Και τώρα Προτάσοφ, Λιτόφτσενκο στην παλιά του, πολύ ωραία για τον Σάβιτσεφ. Βγαίνει σωτήρια ο Μίνου και έχουμε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. 16 λεπτό στο φολ για τον Ολυμπιακό Λιτόφτσενκο. Θα γίνει κεφαλιά από τον Καραταΐδη, μπάλα μόλις out. 43 λεπτό φολ για την ΑΕΚ με τον Μπατίστα που εκτελεί με πολύ δύναμη και η μπάλα θα φύγει μόλις out. Σάβιτσεφ που φεύγει στην αντεπίθεση, πολύ ωραία για τον Προτάσοφ, σε πλεονεκτική θέση Σάβιτσεφ, Μίνου και το γκολ, ο Μίνου δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα σε αυτή την κεφαλιά του Σάβιτσεφ και ο Ολυμπιακός στο 56 διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Γιούρι Σάβιτσεφ. Φαμέλη στην εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά από τον Μανολά και το γκολ για την ΑΕΚ.
Μια καταπληκτική κεφαλιά από τον Στέλιο Μανολά και η ΑΕΚ μειώνει σε 2-1 με τη συμπλήρωση του 75ου λεπτού. Φαμέλη στην εκτέλεση του φαουλ πλασαριστά για τον Μανολά που θα πέσει μέσα στην περιοχή. Πέσεται δείχνει ο κύριος Ναόμι υπό τις διαμαρτυρίες των παικτών της ΑΕΚ. Νεντίδης που κάνει ωραία την παλιά για τον Σοφιανόπουλο. Βγαίνει ο Μίνου, πέφτει ο Σοφιανόπουλος και πέναλτι από τον κύριο Ναού. Η πολύ ωραία παλιά προς τον Σοφιανόπουλο απέφυγε αυτό στο Μίνου που βρήκε τα πόδια του και το καθαρό πέναλτι έδειξε ο κύριος Ναούμ 3 λεπτά πριν τη λήξη της συνάντησης. Ο Γενάντι Λιτοφτσένκο στην εκτέλεση του πέναλτι για τον Ολυμπιακό και 3-1 στο 88. Στο πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ είναι ο Φαμέλης. Η κεφαλιά από τον Μανολά έκοψε πάνω στη γραμμή ο Ζήφκας. Σέντρα για τον Μπατίστα. Να δούμε αν θα προλάβει να κάνει το σούτ αυτό. Το έκανε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Ήταν λοιπόν η παλιά του Καραγκιοζόπουλου, το ωραίο διαγώνιο σούτ του Μπατίστα και το 1-0. Δεν έχει υποστήριξη αυτός, καθυστερεί. Έκανε η σέντρα, υπήρξε χέρι εκεί. Πάντως τον Λευκόπουλο, όπως ο κύριος Κουγιός που εφέζεται. Μπατίστα. Πάντα Μπατίστα. Επιχειρεί το σούτ και να το 2-0 για την ΑΕΚ. Με την εκνοή λοιπόν του πρώτου μηχρόνου ο Μπατίστα διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ. Η παλιά του Αναστασιάδη για τον Δημόπουλο. Πέρασε ο Δημόπουλος. Έκανε και το σούτ, η μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Σαββίδης. Πολύ ωραία απέφυγε τον Τουζιάρη, ετοιμάζεται για τη σέντρα. Την πραγματοποιεί. Ο Μπατίστα είναι εκεί, κάνει την κεφαλιά και κάνει και το χάτρικ. Ήταν λοιπόν η πολύ ωραία σέντρα από τον Σαββίδη, επίσης ωραία κεφαλιά του Μπατίστα και το 3-0 για την ΑΕΚ. Πάντα Καραγιάννης. Η προσποίηση έρχεται ο Πατίκας. Και είναι πέναλτι το οποίο καταλογίζει αμέσως ο κύριος Κουγιός από αυτήν την ανατροπή του Πατίκα από τον Γιωβάνοβιτς. Στο πέναλτι για την ΑΕΚ ο Μπατίστα αποκρούει ο Κιζέλης. Να ο Καραγιάννης μέσα στην περιοχή τώρα. Να δούμε αν θα βγάλει τη σέντρα. Την έβγαλε ο Σαββίδης από κοντά και τον γκολ για την ΑΕΚ. Ο Καραγιάννης έκανε την ωραία προσπάθεια και την κοφτή παλιά και ο Σαββίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τέταρτη φορά. Πάντα Πατίκας. Πέρασε ωραία. Έβγαλε και την παλιά για τον Μπατίστα. Καθυστέρησε λίγο αυτός. Έκανε το σουτ. Η μπάλα σε κόρνερ την τελευταία στιγμή από τον Κιζέλη. Η βαθιά παλιά από τον Τζουζιάρη. Η κεφαλιά από τον Θυμόπουλο. Η μπάλα στην εσωτερική πλευρά του δοκαριού και out. Φαμέλης. Κάνει το σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι. Μπατίστα. Το πλασέ. Πέφτει και διώχνει σε κόρνερ ο Κιζέλης. Όλα λοιπόν μορφοποιήθηκαν οριστικά στο 12ο επαγγελματικό πρωτάθλημα μετά τη σημερινή Κυριακή. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Πανιόνιος Όφη 2-2, Δόξα Δράμα ΣΑΕΚ 2-0, Παναθηναϊκός Γιάννα 3-0, Ηρακλής Ξάνθη 0-0, Λάρισα Ιωνικός 0-0, Ολυμπιακός Άρης 5-1, Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ 2-1, Παναχαϊκή Αθηναϊκός 0-3 και Λεβαδιακός Απόλλων 1-0. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός πρώτος πρωταθλητής με 54 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός με 46 εδικαιούτο και θα έπαιζε στην Ευρώπη αν δεν είχε τη γνωστή τιμωρία του ενός χρόνου. Έτσι στη θέση του παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχουμε λοιπόν την ΑΕΚ με 42 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ με 38 που παίζουν στο κύπελο ΕΦΑ, πιο κάτω ο Αθηναϊκός με 37 που μετέχει στο κύπελο κυπελούχων. Αυτές είναι οι τέσσερες ευρωπαίες ομάδες μας. Στη συνέχεια έχουμε Ηρακλής επίσης με 37, Όφη και Δόξα με 34, Άρης με 33, Πανιόνιος Απόλλων με 30, Λάρισα με 29, Πανσεραϊκός, Παναχαϊκή και Ξάνθη 28 και στις τελευταίες τρεις θέσεις με 27 βαθμούς και 25 αντίστοιχα ο Ιωνικός, ο Λεβαδιακός και τα Γιάννενα υποβιβάζονται στη δεύτερη εθνική κατηγορία και τις θέσεις τους παίρνουν αντίστοιχα ο Εθνικός, η Κόρινθο και ο Πιερικός, οι τρεις δηλαδή ομάδες που πήραν τις τρεις πρώτες θέσεις στο επίπονο και κοπιαστικό πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Στον πίνακα των σκόρερ, ο Δημήτρης Σαραβάκος πέτυχε ένα ακόμα γκολ, έφτασε στα 23, αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ, θα πάρει το βραβείο από την Toyota, ένα πολυτελές αυτοκίνητο, στην γιορτή που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Στην δεύτερη θέση, ένας άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού με 18 γκολ ο Βαζέχα, ακολουθεί ο Νίκος Αναστόπουλος με 16 γκολ, 15 γκολ ο Γιώργος Βαΐτσης της Παναχαϊκής, με 14 γκολ ο Μπατίστα της ΑΕΚ, ο Ντανιέλ Μπατίστα της ΑΕΚ.
12 γκολ ο Πετρούνοφ και ο Σκαρτάδος, 11 γκολ ο Άρης Καρασαβίδης, ο Προτάσοφ, ο Σάβιτσεφ, 10 γκολ ο Καλογερόπουλος, ο Πεχλιβανίδης. Αλλά δεν σας είπαμε. Εκτελείται το φάουλ από τον Γιώργο τον Γεωργιάδη με φάλτσο μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Κεφαλιά από τον Ιορδανίδη. Καλή κεφαλιά. Πήρε τώρα ο Γεωργιάδης. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Μανολά. Γεωργιάδης είναι πλάγια. Θα γυρίσει τελικά την μπάλα. Ο Σταμπασίδης θα κάνει το σουτ. Δώρου Γεωργιάδης. Ο άλλος ο Γιώργος ο Γεωργιάδης θα κάνει μια μπαλιά εκεί όμως που γίνεται το χέρι από τον Βασιλόπουλο και από πολύ μακριά ο κύριος Κουγιός θα δώσει το πέναλτι. Εκτελεί ο Σταμπασίδης, ξεγελάει τον Μίνου και το 1-0 για τη δόξα. Μανολάς Γεωργιάδης θα κάνει τελικά ένα ωραίο σούτ, ο Δάφκος όμως είναι σε καλή θέση. Αλεξανδρίδης γρήγορα σε μια νέα επίθεση για τη δόξα, μια μπαλιά για τον Άλεξ, μπαίνει πολύ ωραία ο Άλεξ, βγαίνει, θα γυρίσει τελικά την μπάλα την τελευταία στιγμή, ο Βασιλόπουλος θα προλάβει και θα γυρίσει πίσω στον Μίνου. Μια καλή ευκαιρία για την δόξα, ακριβώς το 75, μια μπαλιά τώρα για τον Σαβεύσκη, ο Τελίδης θα κάνει το λάθος, να ο Σαβεύσκη, ο Δάφκος όμως θα βγει. Η σέντρα από τον Σοφρόνογλου εκεί που βρίσκεται ο Ιρδανίδης, που είναι όμως αρκετά έξω, τελικά αφήνει για τον Νικοτίεβιτς, προσπαθεί να μπει αυτός από τα αριστερά. Θα κάνει τελικά πολύ ωραία το γύρισμα η κεφαλιά από τον Γεωργιάδη και το 2-0 για την δόξα, η οποία κλείνει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή αγωνιστική περίοδο και το σημερινό παιχνίδι. Σε αυτή την προσπάθεια που έγινε από τα αριστερά με τον Σαραβάκο, κέρδισε μια κόντρα, μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα και τελικά τελικός αποδέκτης της μπάλας. Ο Κριστόφα Ζέχα με τον Πολωνό, ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Πάντο ο Παπα-Νικολάου καθυστερεί. Είναι ο Πεπές εκεί, περνάει ο Παπα-Νικολάου, βγάζει την παλιά και ο Παπα-Ιωάννου κάνει το 1-0 κατά Γιάννενα. Ο κύριος Κάνο σήμερα ήρθε με σκοπό να χάσει ΑΕΚ και το κατόρθωσε. Με σκοπό. Έχουμε λήξη του αγώνα, 5 λεπτά πριν το τέλος του. Η ωραία παλιά για τον Μπατίστα. Μπαίνει στην περιοχή ο Μπατίστα, άδειο το θέμα και είναι γκολ. Είναι το γκολ για την ΑΕΚ παρά την προσπάθεια του Μαχατουρίδη από τον Μπατίστα. Τεμτζή σε καλή θέση, θα κάνει το σούτο, Μίνου θα σώσει την ΑΕΚ, δεύτερο σούτο, η μπάλα στο δοκάρι και γκολ. 1-1 από τον Δελκάδο. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Ουζουνίδη στον Κέχαγιά, σουτάρει δυνατά, Μίνου δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Έρχεται ο Χατζημοσιάδης και τον γκολ. Το 1-0 για την Ξάνθη. Πλάγιο Αποστολάκης. Αποστολάκης πάντα. Απέφυγε και τον αντίπαλό του το σούτ και το 3-0. Ένα καταπληκτικό γκολ από το Στράτο Αποστολάκη. Παμέτης έσκασε την μπάλα για τον Ιουγκοσλάβο που πετυχαίνει ένα προσωπικό γκολ και αυτός με την εκπνοή του αγώνα 5-2 η ΑΕΚ. Πάντα Μπατίστα. Επιχειρεί το σούτ και να το 2-0 για την ΑΕΚ. Με την εκπνοή λοιπόν του πρώτου μηχρόνου ο Μπατίστα διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ. Είναι μια δύσκολη χρονιά για ΑΕΚ, όταν λέω εννοώ για όλα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, γενικά. Και πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Η ΑΕΚ πρέπει να πρωταγωνιστεί και τουλάχιστον αν δεν παίρνει ένα τίτλο το κάθε χρονιά που περνάει, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν πολλά προβλήματα. Οπωσδήποτε ΑΕΚ θα κάνει κάποιες μεταγραφές. Θα είμαστε πιο δυνατοί. Πιστεύω και με παίκτες που θα πάρουμε. Θα είμαστε πιο δυνατοί και είμαστε τρίτη χρονιά μαζί. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Είσαι.